Σε Σουρωτής, Ορφέας Σουρωτής που αντιμετωπίζει το Θερμαϊκό Θέρμη σε πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος και να αναφέρουμε τις συνθέσεις: Ξεφτέρησε Παπαδόπουλος, Θέος Τσομπανόπουλος, Στεφανίδης, Παναγιωτίδης, Μακαρόνας, Κρίντζελης, Γανίτης, Καραμαλής και Ζαρογιάννης. Για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης έχουμε τον Τσιτηρίδη, Νίτσης, Κύρος, Ξουβλάτζης, Τσόχας, Πανούσης, Καζατζίδης, Βελιτσέλος, Βελόνης, Νίτς Παναγιώτης, Γκέκας και Κατσαντώνης. Διατής της συνάντησης είναι ο κύριος Καλόπουλος με τον κύριο Πρωταφύγα και τον κύριο Βερβέρη του Συνδέσμου Μακεδονίας. Έρχονται στον αγωνιστικό χώρο και οι δύο οι ομάδες. Ράδιο. Φίλες και φίλοι, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Συνδεόμαστε κατευθείαν. Ναι. Ναι. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε πάντα στο γήπεδο της Σουρωτής, όπου σε κάποια δευτερόλεπτα θα δώσει ο κύριος Καλόπουλος την έναρξη του παιχνιδιού. Στη σέντρα από ό,τι βλέπω είναι η ομάδα του Ορφέα Σουρωτής και να αναφέρουμε τις συνθέσεις: Ξεφτέρης Παπαδόπουλος, Θέος Τσομπανόπουλος, Στεφανίδης, Παναγιωτίδης, Μακαρόνας, Γκρίτζαλης, Γανίτης, Καραμαλής, Ζαρογιάννης. Για τον Ορφέα, για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης, έχουμε τον Τσιτηρίδη, τον Ίτσι, τον Κύρο, τον Σούβλατζη, τον Τζόχα, τον Πανούση, τον Καζατζίδη, τον Βελιτσέλο, τον Βελόνη, τον Ίτσι, τον Παναγιώτη, τον Γκέκα και τον Κατσαντώνη. Διατής της συνάντησης είναι ο κύριος Καλόπουλος με βοηθούς τους κυρίους Πρωταφύγα και τον κύριο Βερβέρη, ενώ ο παρατηρητής είναι ο κύριος Μάρκου και πρώτες βοήθειες είναι ο γιατρός ο κύριος Κουμαράς. Ενώ με τα πρώτα λεπτά η ομάδα της Θέρμης θέλει να βγει στο προσκήνιο, ο Τσομπανόπουλος κόβει, η μπάλα θα φτάσει όμως στο Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης τώρα αλλάζει το παιχνίδι και βγάζει πάσα τώρα για τον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδης θέλησε να περάσει πάσα για τον Γκρίτζαλη. Γκρίτζαλης εδώ αποθείται και έχουμε το πρώτο φάουλ και η μπάλα έρχεται κατ' εμού παραλίγο. Απλώς άπλωσα το χέρι μου και την απέφυγα. Και με τα πρώτα λεπτά της συνάντησης, φίλες και φίλοι, η ομάδα του Ορφέα Σουρωτής κάνει την πρώτη αλλαγή. Βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο ο Παναγιωτίδης και τη θέση του παίρνει ο Παρασκευόπουλος. Η ίδια ομάδα του Ορφέα Σουρωτής έχει κερδίσει το φάουλο τώρα από την δεξιά πλευρά με τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης θα είναι στην εκτέλεση τώρα του φάουλου από την αριστερή πλευρά. Για να δούμε το φάουλ αυτό. Εκτελείται. Η μπάλα φτάνει στην περιοχή, τη γυρίζει όμως στη συνέχεια. Αχ, δεν μπόρεσε ο Γανίτης, έτσι η μπάλα κατέληξε στο out. Πάντα παραβρισκόμενοι στο γήπεδο της Σουρωτής, το μεγάλο παιχνίδι. Ορφέας Σουρωτής που αντιμετωπίζει την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης, πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Στην περιγραφή είναι ο Στέλιος Ζαφυρίου. Και επαναφέρει τώρα ο γκολκίπερ ο Τσιτηρίδης για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Η μπάλα θα φτάσει στην μεσαία γραμμή, πηδάγια κεφαλιά και κόβει ο Μακαρόνας. Μακαρόνας όμως εδώ κερδίζει φάουλ εδώ από την επέβαση του Νίτσι του Παναγιώτη με τον Παρασκευόπουλο. Αλλάζει το παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά στον Παπαδόπουλο τον Θεόδωρο. Παπαδόπουλος Θεόδωρος τώρα. Παπαδόπουλος Θεόδωρος έκοψε, βγαίνει ο Στεφανίδης, αλλά έχουμε επιθετικό φάουλ εδώ. Ναι, σωστά. Δίνεται καθώς ο Νίτσις ο Παναγιώτης υπέπεσε στο παράπτωμα του φάουλ και γρήγορα με τον Στεφανίδη στο χώρο του κέντρου τώρα βγάζει τον Τσομπανόπουλο. Τσομπανόπουλος κάνει μια σέντρα για τον Καραμαλή. Βγαίνει γρήγορα όμως ο Νίτσο Κύρος και απομακρύνει την μπάλα στην κατοχή τώρα με τον Τσόχα. Ο Τσόχας κάνει φάουλ όμως ο Γανίτης στη συνέχεια. Δίνεται από τον κύριο Καλόπουλο. Προπονητές των δύο ομάδων. Για τον Ορφέα Σουρωτής είναι ο κύριος Μποσνιάδης. Αντίθετα για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης είναι ο κύριος Καλαϊτζίδης. Και τώρα με τον Πανούση.
Πανούσης πανέφερε τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Έρχεται ο Γκρίτζαλης, δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ, αποτυχάνει και τώρα με τον Κατσαντώνη. Κατσαντώνης θέλει να περάσει πάσα από την απέναντι πλευρά. Έρχεται ο Τσομπανόπουλος, κάνει προσπίση και αφήνει να καταλήξει μπάλα στο out. Ξεφτέρης. Ξεφτέρης, ενώ αξιοσημείωτο αυτή τη στιγμή ο κύριος Καλόπουλος έχει σταματήσει το παιχνίδι γιατί δεν είναι τα κορδόνια του. Ο διαιτητής της συνάντησης, ο κύριος Καλόπουλος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα, λέω πώς του λυθήκανε τα κορδόνια. Έχουμε μικρή διακοπή, τελικά τα έδωσε τα κορδόνια ο κύριος Καλόπουλος. Χαρακτηριστικά χτύπησε και λίγο την πλάτη του Τσομπανόπουλου που τον βοηθούσε εκεί. Η μπάλα θα φτάσει από τον Θεό τον Τάσο από την αριστερή πλευρά. Έχουμε Ορφέα Σουρωτής με τον Θερβαϊκό Θέρμης στα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης, το ισόπαλο 0-0 και γρήγορα τώρα μεταβιβάζεται για τον Βελόνι. Βελόνις κάνει το λάθος και παίρνει την προσπάθεια ο Παρασκευόπουλος. Παρασκευόπουλος αλλάζει το παιχνίδι με τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης εδώ, θέλει να περάσει, εδώ είναι κοντά του όμως και ο Βελόνις. Προσπαθεί να του αποσπάσει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει, μπάλα πίσω όμως για το Σούμπλατζη. Σούμπλατζης, ο οποίος προέρχεται από την ομάδα του Παύλου Μελά μεταγραφή. Ο Κατσαντώνης αγωνιζόταν παλιά, να πούμε, στην ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων και στον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Ενώ αναφέρουμε ο Τσόκας στην ανακαίνιση Ρησίου από την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης αναφέρουμε. Και η μπάλα τώρα για τον Γκρίτζαλη, βγαίνει ο Βελόνης, ο Παπαδόπουλος συγκρούεται εδώ, αλλά έχουμε φάουλ επάνω στον Παπαδόπουλο. Υπέδειξε ο κύριος Καλόπουλος και τώρα έρχεται και στο παιχνίδι ο κύριος Πανίδης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι, ο κύριος Πανίδης έρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα όμως στον Παρασκευόπουλο. Παρασκευόπουλος, ο οποίος έχει κατοχή, γυρίζει πιο πίσω για τον Στεφανίδη. Στεφανίδης από την απέναντι πλευρά βγάζει πάσα τώρα για τον Τζομπανόπουλο στην αμυντική τη γραμμή. Είναι η ομάδα του Θερμαϊκού. Κάνει το πέρασμα για τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής όμως δεν βρίσκει κανένα συμπαίκτη του, απομακρύνει όμως ο Σούβλατζης. Η μπάλα τώρα στην κατοχή για τον Θερμαϊκό, για τον Βελιτσέλο. Δεν τα καταφέρνει. Μακαρόνας Μύρωνας με τον Θεό τον Τάσο από την αριστερή πλευρά. Έχουμε και κόντρα τον ήλιο στα μάτια μας και καταλαβαίνετε, δεν φορέσαμε και γυαλιά εδώ. Ακριβώς ο ήλιος απέναντι στο πρόσωπό μας είναι. Κατοχή τώρα για το Θερμαϊκό Θέρμη με το Βελόνι. Ο Βελόνις βγάζει πάσα για το Σούβλατζη. Σούβλατζης από την αριστερή πλευρά θέλει να μπει στα καρέ της ομάδος τώρα του Ορφέα, αλλά βγάζει πολύ ωραία πάσα για την προλάβει. Την προλαβαίνει ο Ζαρογιάννης από την πάσα του Γκρίτζαλη. Κάνει τη σέντρα προ για να βρει το κεφάλι του Καραμαλή. Ο Καραμαλής εδώ πολύ κοντά, το κοντρόλ του δεν είναι και το αποτελεσματικότατο, φίλες και φίλοι. Όταν η μπάλα έφτασε σε αυτόν, αλλά το κοντρόλ δεν ήταν και το καλύτερο. Και τώρα από τη δεξιά πλευρά βγαίνει πολύ ωραία Βελιτσέλος. Βελιτσέλος κόβεται από το Θεό τον Τάσο στο πλάγιο. Το παιχνίδι είναι εκπληκτικό και καταλαβαίνετε η ποιότητα του ποδοσφαίρου με την Α1 κατηγορία είναι το κάτι άλλο σήμερα εδώ. Στη μεσαία γραμμή με τον Γκέκα. Γκέκας βγάζει πάσα τώρα πάλι για τον Βελιτσέλο. Αυτός έχει κατοχή, κάνει προσποίηση επάνω στον Καραμαλή. Ήδη όμως περνάει και πάσα τώρα για να βγάλει προς τον Γκέκα. Ο Γκέκας κάνει κάθε την παλιά για να βγάλει πολύ ωραία για τον Νίτσι τον Παναγιώτη. Νίτσι Παναγιώτη κόβεται όμως εδώ και γυρίζει ο Στεφανίδης στον Ξεφτέρη που αυτός φυσικά δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα και απομακρύνει. Έκτο λεπτό της συνάντησης και το σκορ εδώ παραμένει στο ισόπαλο 0-0. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι για κάποιο φάουλ, αλλά κάνει προσποίηση ο Πανούσης. Ο Πανούσης έβγαλε στο χώρο του κέντρου τώρα για τον Καζατζίδη. Καζατζίδης για το Θερμαϊκό Θέρμης. Αλλάζει με τον Γκέκα. Γκέκας τώρα πιο πλάγια, κάνει προσποίηση όμως τώρα. Τον ακολουθεί όμως γρήγορα ο Μακαρόνας ο Μύρωνας. Μεταβιβάζει για τον Βελόνι. Ο Βελόνις εδώ κόβεται. Η μπάλα φτάνει πάλι στον Καζατζίδη. Και τώρα με τον Παρασκευόπουλο για τον Ορφέα Σουρωτής που βγαίνει στο προσκήνιο. Περνάει πολύ ωραία για τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης δεξιά, αριστερότερα του έχει εκεί τον. Να δούμε, βγάλει πάσα. Παίζεται, αφήνει το πλεονέκτημα. Καθώς υπήρχε φάουλ εδώ. Νέο φάουλ εδώ, αφήνει το πλεονέκτημα. Η μπάλα στο Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης προσπαθεί και στη συνέχεια κερδίζει το κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ της συνάντησης από την αριστερή πλευρά. Όπως επιτίθεται η ομάδα του Ορφέα Σουρωτής. Και το αποτέλεσμα εξακολουθεί να παραμένει στο ισόπαλο 0-0. Ορφέας Σουρωτής, Θερμαϊκός Θέρμης, πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος. Και από την αριστερή πλευρά έχει τον Γκρίτζαλης για να εκτελέσει το κόρνερ στο 7ο λεπτό. Γκρίτζαλης τώρα. Γκρίτζαλης στο κόρνερ, αρκετοί παίκτες μέσα στα καρέ. Το εκτελεί ο Καραμαλής, περνάει όμως εδώ, δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Καραμαλής και έχουμε out. Ήδη συμπληρώσαμε τα πρώτα 7 λεπτά της συνάντησης και το σκορ παραμένει στο ισόπαλο 0-0. Ορφέας Σουρωτής με την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Τοπικό ντέρμπι. Ενώ σε κάποια στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα να σας αναφέρουμε και κάποια αποτελέσματα που είχαν διεξαχθεί εχθές και σήμερα το πρωί. Να αναφέρουμε ότι η ομάδα του Οδυσσέα Κορδελιού με τον Αχιλλέα Τριανδρία σε
Το αποτέλεσμα είναι έληξε 2-2 αυτό το παιχνίδι. Έγινε η κόντρα. Ο Τσομπανόπουλος από την αριστερή πλευρά απομακρύνει και η μπάλα θα πάει πού όμως, τα μνήματα. Γιατί από πίσω μας ακριβώς είναι τα μνήματα. Ναι, εκεί έφτασε η μπάλα. Από την αριστερή πλευρά τώρα στο προσκήνιο με τον Βελιτσέλο να είναι στο επιχείρημα τώρα του πλαγίου. Μάλλον έχει δυνατό πλάγιο ο Βελιτσέλος και παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Πραγματικά βγαίνει όμως εδώ στη συνέχεια ο γκολκίπερ ο Ξεφτέρης, ο οποίος μπλόκαρε, καθώς γύρισε και ο Καραμαλής πίσω στην αμυντική του γραμμή για να καλύψει την προσπάθεια αυτή. Και εμείς να σας αναφέρουμε τα αποτελέσματα σήμερα το πρωί 11 η ώρα. Οδυσσέας Κορδελιού, Αχιλλέας Τριανδρίας 2-2. Η ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρίας ισοφάρισε στο 88 προς 81 το λεπτό. Είναι η 8η ισοπαλία που πετυχαίνει στο πρωτάθλημα η ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρίας. Τα αποτελέσματα τα χθεσινά είναι τα ακόλουθα. Δούμε πρώτα τη φάση με τον Μύρο να κάνει το σούτ εδώ. Γκολ 1-0. Εντυπωσιακό γκολ φίλες και φίλοι από τον Μύρονα, το μακαρόνα. Άφησε άναυδο τον γκολκίπερ τον Τσιτηρίδη. Φίλες και φίλοι, το τι γίνεται ακριβώς με τη συμπλήρωση του 9ου λεπτού δεν περιγράφεται. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Μύρονα τον Μακαρόνας, ο οποίος από έξω από τη μεγάλη περιοχή επιχείρησε ένα δυνατό σούτ, εκνηδίασε τον γκολκίπερ Τσιτηρίδη και η μπάλα καρφώθηκε στη δεξιά του εστία κάνοντας το Ορφέα Σουρωτής. Θερμαϊκός τέρμι στο 1-0, στο 1ο λεπτό. Και τώρα στη σέντρα η ομάδα του Θερμαϊκού με τον Βελιτσέλο. Αυτός άφησε για το Βελόνι. Ο Βελόνις κάνει ένα άνοιγμα τώρα από τη δεξιά πλευρά στο Βελιτσέλο, θα το βρει όμως. Εκείνο ο Θεός ο Τάσος. Φίλες και φίλοι, το σκορ άνοιξε εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Ορφέας Σουρωτής με το Θερμαϊκό θέρμισε στο 1-0. Καθώς ο Μακαρόνας πήρε μια όμορφη παλιά από το χώρο του κέντρου, προχώρησε τουλάχιστον 3-4 μέτρα. Εκεί επιχείρησε το δυνατό σούτ ευνηδίας στον γκολκίπερ τον Τσιτηρίδη. Και η μπάλα αναπαύτηκε στη δεξιά του εστία κάνοντας έτσι ακριβώς με τη συμπλήρωση του 9ου λεπτού το 1-0. Εδώ βαδίζουμε τώρα για το 10ο λεπτό. Ενώ στην κονσόλα είναι η Χαρούλα Λαμπρίδου. Από την δεξιά πλευρά τώρα η μπάλα στην κατοχή για τον Καζαντζίδη. Καζαντζίδης εδώ χάνει το κοντρόλ, βγαίνει ο Ζαρογιάννης. Δεν μπορούμε να σας αναφέρουμε και τα αποτελέσματα. Γρήγορο παιχνίδι. Ο Ζαρογιάννης κάνει τη σέντρα τώρα για να βγάλει πάσα για τον Γκρίτζαλη. Κόβεται από τον υπέροχο τον Σούβλατζη. Βγαίνει ο Θεός ο Τάσος δυναμικά εκεί, αποσπά την προσπάθεια και παραχωρεί το πλάγιο. Και είναι η ώρα για να σας αναφέρουμε λίγο τα αποτελέσματα. Όπως είπαμε το πρωί έγινε το παιχνίδι Οδυσσέας Κορδελιού Αχιλλέας Τριανδρίας 1-1. Εχθές τα αποτελέσματα Αθλητική Ένωση Ευόσμου Χαλκιδόνα, το παιχνίδι αυτό δεν διεξήχθη, γιατί όταν έφτασε η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Ευόσμου στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα βρήκε τις πόρτες κλειστές και η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα δεν έδωσε το γήπεδο, καθώς χθες έβρεχε όλη την ημέρα για να μην χαλάσουν τον χορτοτάπητα. Έτσι αυτά δεν πρέπει να γίνονται, θα πρέπει να παίρνονται και αποφάσεις και από τα Δημοτικά Συμβούλια. Για να δούμε τη μεγάλη ευκαιρία τώρα για βγαίνει εντυπωσιακά όμως ο Ξεφτέρης και μπλοκάρει, καθώς έβγαινε απειλητικά η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Και όπως αναφέραμε για το παιχνίδι Άιβοσμου Χαλκιδόνα, το οποίο δεν διεξήχθη καθώς βρήκανε οι παίκτες το γήπεδο κλειδωμένο, δεν επέτρεψε η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα που αγωνίζεται στη Δέλτα Εθνική Κατηγορία. Σήμερα έχει τοπικό ντέρμπι με τα Κουφάλια. Για να μην χαλάσει ο χορτοτάπητας καθώς έβρεχε εχθές, δεν επέτρεψε να γίνει ο αγώνας αυτός. Τέλος πάντων, θα πρέπει να παίρνονται και κάποιες σωστές αποφάσεις όταν μετακινούνται κάποιες ομάδες. Τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα. Και να περάσουμε τώρα στον αγωνιστικό χώρο με τον Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης περνάει πάσα για τον Βελιτζέλο. Είναι πολύ δυνατή πάσα του. Δεν θα την προλάβει. Είναι out εδώ. Δείχνει ο κύριος Προδαφίκας. Έτσι κι αλλιώς ο Κατσαντώνης δεν θα την προλάβει. Και τώρα να αναφέρουμε τα αποτελέσματα τα χθεσινά. Όπως είπαμε, ΠΑΟΝΕ νέων επιβατών, Κεραυνός Κολχικού 2-1. Νίκη Νεοχορούδας, Αθλητική Ένωση Κρίνης 3-1. Στην Α κατηγορία, Αθλητική Ένωση Ηλιούπολης, Αξιώς Ανατολικού 1-2. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, Δόξα Ελπίδος 3-3. Ιωνικός Καρατασιακός, το μεγάλο ντέρμπι 1-0. Στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας, Ασπροβάλτα Κρήτες Σικιών 0-4. Μεγάλη νίκη των ΠΑΕΑ Κρητών Εθνικών Σικιών με 4 τέρματα η ομάδα του Στράτου Χατζιεμανοηλίδη, του Προέδρου. Λιτή Άγιος Βασίλειος στο 3-1. Στον τρίτο όμιλο, Χορτιά της Ποσειδώνας Καλαμαριάς 1-3. ΠΑΟΔ Βασιλικά 2-1. Ήταν η πρώτη ήττα που η ομάδα των Βασιλικών εχθές με την ομάδα του ΠΑΟΔ.
Έτσι, στη β' κατηγορία έχουμε Χαλάστρα Ιώνες Κορδελιού 3-1, Βραχιά Λυπίδες Αμπελοκήπων 3-2, Λουδία Ομόνια Σταυρούπολης 3-2, Ολυμπιακός Δενδροποτάμου Κίμινα στο 0-2. Στο δεύτερο όμιλο της β' κατηγορίας, Ρετζίκη με την ΑΕ, Καλυθέας Παναγίας Φανερωμένης στο 1-2, Μέγας Αλέξανδρος Σταυρούπολης Ξηροκρίνη 0-1, Βεστοχώρη Ξηροχώρη 3-0. Στο τρίτο όμιλο, Έολος Αριστοτέλειο Κολέγιο 1-5, τέταρτος όμιλος Ήφαιστος Τρίαμβος Καλαμαριάς 3-2, Μεσημέρι Αγγελοχώρη 1-1, Πέρα Μαλακοπή 1-3. Στον πέμπτο όμιλο, Διόνυσος Λαχανάς 1-3, Χρυσαυγή Καβαλάρη 1-4, Βελισσοχώρη Ωραιόκαστρο 0-6, Λευκοχώρη Δρυμός 1-1. Στον έκτο όμιλο, Κρυονέρι Μάδητος στο 2-3. Ενώ συνεχίζουμε το παιχνίδι μας από την αριστερή πλευρά, τώρα που βγαίνει πολύ ωραίο Μύρος ο Μακαρόνας, κάνει τη σέντρα Καραμαλής εδώ το πλασέδο, έχουμε μεγάλη ευκαιρία για τον Ορφέα Σουρωτήσε που χάνει ο Γκρίτζαλης ακριβώς με τη συμπλήρωση τώρα του 13ου λεπτού προς 14ου που βαδίζουμε με τον Στεφανίδη να κόβει. 13ο λεπτό και μεγάλη ευκαιρία με τον Γκρίτζαλη, με τον Ζαρογιάννη, εντυπωσιακό παιχνίδι φίλες και φίλοι. Ζαρογιάννης θέλει να περάσει, παίζεται λέει ο κύριος Καλόπουλος. Από την αριστερή πλευρά τώρα στο προσκήνιο, η ομάδα τώρα με τον Καζατζίδη του Θερμαϊκού Θέρμης θέλει να βγάλει για τον Βελόνι. Εδώ δίνεται το φάουλ που υπέπεσε ο Μακαρόνας από τον κύριο Καλόπουλο. Ας αναφέρουμε και μερικά αποτελέσματα από την γάμα κατηγορία του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου. Διαλογία Αγχίαλος 1-0, ΑΕ Αξιού Ικαρή 3-4. Στο δεύτερο όμιλο Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης Πυρσός Δόξης 3-0. ΠΑΟΚ Πολύχνης με την ομάδα της Δόξας Θεσσαλονίκης 0-2. Στον τρίτο όμιλο τον Λακιά ΑΟΑΡΕΤΣΟΥ 2-1. Χελιδόνια Κανάρης 1-2. Και Καλαμωτό 2, Εδωρκάδα 4-1, Μονόλοφος Ηράκλεια 0-2. Τελειώσαμε με τα αποτελέσματα τα χθεσινά. Έγινε η σέντρα τώρα στα καρέ, βγαίνει εντυπωσιακά ο Ξεφτέρης εδώ. Έχουμε σύγκρουση εδώ και για να δούμε ο γιατρός τη συνάντηση, ο κύριος Κουμαράς, θα μπει στο παιχνίδι. Όχι, τελικά είναι ο Ξεφτέρης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι, ο κύριος Καλόπουλος προσπαθεί να κατανευνάσει τα πνεύματα εκεί από τους αγωνιζόμενους. Να δούμε αν θα το επιδιώξει και αν θα το καταφέρει. Αλλά ο Ξεφτέρης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Βγήκε και ένα ψηλό αεράκι τώρα εδώ στο γήπεδο της Ουρωτής που δυσχεραίνει κατά κάποιο τρόπο το έργο μας εδώ. Αλλά ο ήλιος είναι ήλιος. Τον έχουμε απέναντί μας στα μάτια μας και μας εμποδίζει αφάνταστα. Τελικά δεν χρειάστηκε η βοήθεια του κυρίου Κουμαρά. Ήδη πλησιάσαμε στο 15ο λεπτό τη συνάντηση. Ορφέας Σουρωτής Θερμαϊκός Θέρμης 1-0. Χάρη στο τέρμα που επιτέθηκε στο 9ο λεπτό από το Μύρωνα το Μακαρόνα και ο Τσοπανόπουλος επαναφέρει. Η μπάλα πού θα φτάσει, φτάνει για τον Καραμαλή. Πηδά για κεφαλιά, πάει στο Βελόνι. Ο Βελόνι απομακρύνει. Μπάλα τώρα στην κατοχή για τον Κατσαντώνη. Κατσαντώνη αλλάζει το παιχνίδι, αλλά δεν τα καταφέρνει. Βγαίνει όμως πολύ ωραία Παρασκευόπουλος. Κόβεται. Βελόνι στην κατοχή έχει τώρα. Η Βελόνι βγάζει και πάσα. Βγαίνει όμως πολύ ωραία τώρα Παρασκευόπουλος. Στη συνέχεια ο Στεφανίδης γυρίζει πίσω στον goalkeeper του τον Ξεφτέρη. Και ο Ξεφτέρης που δεν έχει το δικαίωμα να πιάσει την μπάλα τώρα απομακρύνει. Βαθιά σέντρα για τον Μύρωνα το Μακαρόνα, δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα θα φτάσει όμως τώρα γρήγορα για τον Γκέκα. Γκέκας περνάει για τον Βελόνι. Βελόνις ο οποίος έχει κατοχή. Βελόνις θέλει να μπει μέσα στην περιοχή εδώ. Παίζεται, δεν υπάρχει τίποτα λέει ο κύριος Καλόπουλος. Και ο Γκρίτζαλης κάνει το κοντρόλ τώρα και θέλει και περνάει πάσα για τον Ζαρογιάννη. Δεν τα καταφέρει. Βγαίνει στη συνέχεια ο Καζατζίδης και τον κόβει. Υπάρχει όμως σε κόντρα ανάλογη, αλλά υπάρχει χέρι εδώ και σταματάει την προσπάθεια ο κύριος Καλόπουλος δείχνοντας το σημείο του φάουλ. Όπως επιτίθεται η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης και το αποτέλεσμα παραμένει στο 1-0, 16ο λεπτό της συνάντησης στο γήπεδο της Σουρωτής Θερμαϊκός Θέρμης με τον Ορφέα Σουρωτής Θερμαϊκός Θέρμης. Ενώ ο κύριος Πανίδης εδώ, για να δούμε τώρα με τον Πανούση. Ο Πανούσης κάνει τη σέντρα, ζητάνε κάποιο χέρι εδώ, μονομαχίες. Βγαίνει ο Στεφανίδης, απομακρύνει. Η μπάλα πού θα φτάσει όμως, στον Καραμαλή. Όχι, τελικά εκεί που θα φτάσει είναι στο πλάγιο που έρχεται να το εκτελέσει ο Νίτσης ο κύριος. Ο κύριος αφήνει τώρα για τον Τσόχα. Για τον αρκετό φιλαθλό κόσμο στη σημερινή παρουσίαση εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Μπάλα στην κατοχή τώρα του Νίτσης Παναγιώτη. Αυτός περνάει πάσα για τον Βελιτσέλο. Είναι πλάγιο υπέρ της ομάδος του Ορφέα Σουρωτής. Και φίλες και φίλοι, εσείως τώρα φτάσαμε στο 16ο λεπτό και μην ξεχνάτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 12 στο ραδιοφωνή της Τούμπας στους 105,5. Τον Στέλιο Ζαφυρίου με το Εραστεχνικό Ποδόσφαιρα, δηλαδή τα δρόμενα, όλα σχετικά τι θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο θα τα ακούσετε από το ράδιο φωνή της Τούμπας στους 105,5 και βγάζει πάσα πολύ ωραία για τον Παπαδόπουλο, βγαίνει ο Βελόνης, Βελόνης εδώ, Βελόνης προσπαθεί και συγκλεί λίγο, βρίσκει τα πόδια όμως του Παπαδόπουλου και η μπάλα εξωστρακίζεται στο out. Όλα αυτά φίλες και φίλοι, καθώς ήδη συμπληρώσαμε τα 17 προς 18 λεπτά της συνάντησης, 17 για την ακρίβεια,
και με τον γκολκίπερ τον Τσιτηρίδη του Θερμαϊκού Θέρμης να είναι στην επαναφορά τώρα. Στην επαναφορά με τον Τσιτηρίδη. Ο Τσιτηρίδης επαναφέρει. Μπάλα θα φτάσει τώρα για τον Παρασκευόπουλο Σκύβη. Έχουμε τον Στεφανίδη. Μπάλα στον Τζομπανόπουλο. Τζομπανόπουλος τώρα. Τζομπανόπουλος απομακρύνει. Πρέπει να έχει βρει και κόντρα πάνω στα πόδια του Νίτσι. Όχι, τελικά ο κύριος Καλόπουλος δείχνει ότι είναι το σημείο του πλαγίου. Ενώ ο Σούβλατζης θέλει μια άλλη μπάλα τώρα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Πραγματικά έρχεται, φτάνει στον Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης έχει κατοχή για να δούμε πού θα βγάλει πάσα. Ο Καζαντζίδης κάνει μια κάθετη παλιά. Εκεί όμως ο Στεφανίδης ψύχρεμος. Τόση ψυχρεμότητα που τον κατέχει, αν είναι δυνατόν, καθώς έβγαινε και από πίσω ο Κατσαντώνης κρυφός για να του κλέψει την μπάλα. Και τώρα με τον Παρασκευόπουλο στην επίθεση η ομάδα του Ορφέα Σουλωτής με τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης έχει δεξιότερα του τον Γκρίτζαλη, του βγάζει τώρα την κάθε την παλιά. Κάνει τη σέντρα τώρα από την άλλη, στο άλλο το δοκάρι δεν την προλαβαίνει ο Γανίτης, αλλά τώρα έχει κατοχή. Επιμένει ο Γανίτης να είναι από την αριστερή πλευρά. Εδώ επιχειρεί τη σέντρα, κόβει όμως ο Καζαντζίδης. Μπάλα θα φτάσει όμως που στον Θεό τον Τάσο. Θεός Τάσος έχει κατοχή από την αριστερή πλευρά. Εδώ παίζεται, δεν υπάρχει φάουλ εδώ και βγαίνουν 3 με 4 τώρα. Στην αντεπίθεση η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμη αργοπόρησε πολύ ο Κατσαντώνης. Όμως κάνει μια παλιά τώρα μπροστινή, αλλά εκεί βγαίνει εντυπωσιακά ο γκολκίπερ του Ορφέα Σουρωτής, ο Ξεφτέρης και μπλοκάρει. Ορφέα Σουρωτής με τον Θερμαϊκό Θέρμη στο 1-0. Τέρμα που επιτέθηκε στο 1 λεπτό από τον Μύρονα τον Μακαρόνα, όταν του βγάλαν μια πολύ όμορφη παλιά από το χώρο του κέντρου. Ο Μακαρόνας πλησίασε έξω από τη μεγάλη περιοχή, επιχείρησε ένα δυνατό σούτ, ευνηδιάστηκε ο γκολκίπερ ο Τσιτηρίδης. Την μπάλα καρφώθηκε στην δεξιά του εστία, μην μπορώντας να αντιδράσει, κάνοντας το 1-0. Τώρα με τον Σούβλατζη. Σούβλατζης γυρίζει πίσω για τον Πανούση. Πανούσης απομακρύνει. Τσομπανόπουλος πρώτος επάνω στη φάση μαζί με τον Παρασκευόπουλο. Ζαρογιάννης, η κεφαλιά όμως εδώ που κόβεται και φτάνει για τον... Τελικά όμως εδώ Γανίτης με τον Στεφανίδη. Στεφανίδης Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος κάνει βαθιά σέντρα για να βγάλει για τον Ζαρογιάννη. Αυτός όμως απλώνει αντικανονικά το πόδι του ο Καζαντζίδης και δίνεται τελικά το φάουλο από τον κύριο Καλόπουλο. Εσίωσε, φτάσαμε τώρα στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης και το σκορ εδώ εξακολουθεί να παραμένει στο 1-0. Τέρμα που επιτέθη από τον Μύρονα τον Μακαρόνα στο 1ο λεπτό και με τον Γκρίτζαλη να είναι τώρα στο επιχείρημα του φάουλ, το εκτελεί, αλλά η μπάλα θα περάσει. Θα φτάσει όμως τον Παρασκευόπουλο. Ο Παρασκευόπουλος αλλάζει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει offside. Όχι, τώρα υπάρχει offside όμως που δείχνει ο κύριος Προδαφίκας. Να αναφέρουμε ότι άργησε πάρα πολύ να έρθει ο Πανίδης στο σημερινό παιχνίδι, τουλάχιστον 4 λεπτά. Ο δημοσιογράφος στο σπορ. Α, το φάω αυτό το πράγμα που κάνει. Ναι, κύριε, συνεχίζουμε το παιχνίδι μας, φίλε και φίλοι, εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Ορφέας Σουρωτής με τον Θερμαϊκό Θέρμης, ενώ ο Πανούσης κάνει μια βαθιά σέντρα για το κεφάλι του Νίτσι. Βγαίνει όμως ο Παρασκευόπουλος, στη συνέχεια ο Γκέκας. Ο Γκέκας έχει κατοχή. Γκέκας αλλάζει το παιχνίδι και βγάζει πολύ ωραία για το Σούβλατζη. Σούβλατζη τώρα. Σούβλατζη περνάει για τον Βελόνι. Αυτός πάλι στο Σούβλατζη. Τον πιέζει όμως εδώ ο Γκρίτζαλης. Βγάζει πολύ ωραία τώρα. Γίνεται σέντρα, αλλά η σέντρα αυτή που επιχείρησε ο Βελόνι δεν ήταν και αποτελεσματικότατη. Περνάει πολλά μέτρα από την εστία του Ξεφτέρι out. Καλό παιχνίδι μέχρι τη στιγμή εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Καταλάβαμε πότε φτάσαμε στο 21ο λεπτό. Όταν παίζεται γρήγορο ποδόσφαιρο, η ώρα περνάει πιο γρήγορα. Η Α1 κατηγορία του Εραστεχνικού Πρωταθλήματος Ορφέας Σουρωτής με τον Θερμαϊκό Θέρμη στο σκορ είναι στο 1-0. Τέρμα που επιτέθη από τον Μύρονα τον Μακαρόνα στο 1ο λεπτό και ο Τσομπανόπουλος επαναφέρει. Η μπάλα προσπαθεί να φτάσει στον Πάμπη τον Καραμαλή. Δεν κερδίζει όμως την κεφαλιά. Προσπαθεί εδώ μαζί με τον Βελόνι. Αλλά απομακρύνεται όμως στη συνέχεια και η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, ενώ χρειάζεται να βγει στον αγωνιστικό χώρο μια άλλη μπάλα. Ο κύριος Καλόπουλος τι λέει τώρα. Το πλάγιο είναι υπέρ της ομάδος του Ορφέα Σουρωτής με τον Παπαδόπουλο τον Θεόδωρο. Παπαδόπουλος Θεόδωρος θα να βρει τον Γκρίτζαλη. Όχι, τελικά προσπαθεί και βρίσκει τον Ζαρογιάννη. Εδώ κοντά μου παραλίγο να είχαμε και. Τελικά η πάσα τώρα πηγαίνει για τον Γκέκα. Ο Γκέκα σε βγάζει για τον Βελιτσέλο. Βελιτσέλος μάλλον θα αλλάξει το παιχνίδι και θα βγάλει για τον Τσόχα. Τσόχα κινείται από τη δεξιά πλευρά. Τσόχα θέλει να κάνει τον πάσιμο. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο κύριος Καλόπουλος. Υπάρχει όμως η κόντρα επάνω στα πόδια του Τσομπανόπουλου και από εκεί στα χέρια του γκολκίπερ του Ξεφτέρη, ο οποίος δέσεται ένα μακρινό βολέ. Το βολέ του έφτασε στην άλλη εστία στο κεφάλι του Καραμαλή. Εδώ φτάνει γρήγορα για τον Πανούση. Ο Πανούσης απομακρύνει στον Γκέκα.
στον Σούβλατζη. Ο Σούβλατζης προσπαθεί να βγάλει από την αριστερή πλευρά για τον Μπελόνι. Ο Μπελόνις όμως δεν τα καταφέρει και σιγά σιγά τώρα ο Στεφανίδης εδώ κέρδισε τη μονομαχία, βγάζει για τον Ξεφτέρη. Ο Ξεφτέρης απομακρύνει, περνάει όμως και πάσα πολύ ωραία για τον Γκρίτζαλη και για τον Παρασκευόπουλο. Ο Παρασκευόπουλος μάλλον θα βγάλει στο Θεό τον Τάσο, πολύ δυνατή πάσα του, αλλά θα δούμε την προλάβει. Την προλαβαίνει όμως ο Θεός ο Τάσος από την αριστερή πλευρά. Προσπαθεί να αντεπιτεθεί η ομάδα του Ορφέα Σουρωτής με τον Θεό τον Τάσο. Θεός ο Τάσος ένα δυνατό σουτ εδώ, αλλά είναι και άστοχο. Περνάει πολλά μέτρα πάνω από την εστία του goalkeeper Τσιτηρίδη out. Εσείως φτάσαμε φίλες και φίλοι στο 23ο λεπτό της συνάντησης και το σκορ παραμένει στο 1-0. Τέρμα που επιτέθη στο 1ο λεπτό από τον Μύρωνα τον Μακαρόνα. Το πρωί είχαμε ένα άλλο παιχνίδι, Οδυσσέας Κορδελιού με τον Αχιλλέα Τριανδρία στο 2-2. Η ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρία σοφάρει στο 21ο λεπτό. Και ενώ τώρα επαναφέρει ο Τσιτηρίδης. Ο Τσιτηρίδης, η μπάλα στο Μύρωνα το Μακαρόνα, έρχεται όμως για να κλέψει τη μονομαχία ο Γανίτης. Δεν θα τα καταφέρει, αλλά παίρνει ο Μύρωνας ο Μακαρόνας. Ανοίγει περισσότερο από ό,τι πρέπει, αλλά έχουμε ήδη κάνει φάουλ εδώ. Ο Μύρωνας ο Μακαρόνας είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο όμως εδώ που βλέπω ο Πελώνης. Θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και πάλι λύθηκε το κορδόνι του κυρίου Καλόπουλου. Θα τον πούμε στο δεύτερο ημίχρονο να αλλάξει τα κορδόνια του. Ο κύριος Καλόπουλος αυτή τη στιγμή σταμάτησε το παιχνίδι για να ξαναδέσει για δεύτερη φορά τα κορδόνια του, αν είναι δυνατόν. Αυτό πρώτη φορά συμβαίνει. Τελικά συνεχίζουμε το παιχνίδι μας με το Βελόνι. Να έχει κατοχή τώρα ο Βελόνις, κόβει όμως ο Ζαρογιάννης ο Στέλιος, βγάζει πάσα για τον Γιώργο τον Γκρίτζαλη. Αυτός πάλι για τον Ζαρογιάννη το Στέλιο κάνει προσπίση εδώ για τον Καζαντζίδη, δεν την προλάβει αυτός ο αρχηγός του Θερμαϊκού Θέρμη και έχουμε το πλάγιο. Πλάγιο με τον Γκρίτζαλη τώρα. Αφήνει για τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο, εκεί για τον Ζαρογιάννη. Κακή πάσα του Γκέκας, Βελόνης. Βελόνης, αλλά είναι πλάγιο υπέρ της ομάδας του Ορφέα Σουρωτής. Το σκορ παραμένει στο 1-0. Ορφέα Σουρωτής, Θερμαϊκός Θέρμης, πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Ο Γκρίτζαλης δεν έκανε καλό κοντρόλ. Έτσι η μπάλα θα φτάσει στο πλάγιο. Τώρα με το Σούβλατζι βγάζει για τον Κατσαντώνη. Κατσαντώνη στη μεσαία γραμμή για τον Γκέκα. Γκέκα, για να δούμε πού θα βγάλει πάσα. Μακρινή σέντρα τώρα, εκεί που θα πάει όμως είναι μόνο ο Θεός ο Τάσος που ελέγχει. Και αφήνει να καταλήξει στο out. Φίλες και φίλοι, μεσίως φτάσαμε στο 24ο προς 25ο λεπτό της συνάντησης. Πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος των αριστεχνών εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Τοπική ομάδα, ο Ορφέας που αντιμετωπίζει το Θερμαϊκό Θέρμη. Το σκορ είναι στο 1-0. Με τον Καραμαλή να πηδάει, να κερδίζει κεφαλιά, να βγάζει για τον Γκρίτζαλη. Έχουμε το Σούβλατζι να κερδίζει τη μονομαχία, να βγάζει πάσα, να περνάει για τον Κατσαντώνη. Αυτός πίσω για τον Βελόνι. Βελόνι τώρα, Βελόνι εδώ. Πάσα του δεν είναι και καλύτερη. Ελέγχεται από τον Θεόδωρο τον Παπαδόπουλο που αφήνει να καταλήξει πλάγιο. Και θα έρθει τώρα ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος από τη δεξιά πλευρά για να βγάλει το πλάγιο τώρα. Η μπάλα θα φτάσει όμως εδώ για τον Παρασκευόπουλο. Κάνει πολύ όμορφη προσποίηση επάνω στον Βελόνι, τον αποφεύγει. Παρασκευόπουλος κάνει και ένα μετοπικό μπάσιμο, βγάζει για τον Καραμαλή. Την τελευταία στιγμή κόβεται και η μπάλα φτάνει στον γιατρό. Και από τη δεξιά πλευρά τώρα με τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος για τον Ζάρο. Γιάννη φάουλ εδώ που θα λέγαμε ο κύριος Καλόπουλος. Είπε ο Ζαρογιάννης ότι έγινε φάουλ και το υπέδειξε. Στην αρχή δεν σφύριξε. Συνεχίζουμε το παιχνίδι μας με τον Παρασκευόπουλο. Παρασκευόπουλος ο οποίος έχει κατοχή. Το 1-0 παραμένει για τον Ορφέα Σουρωτής επί του Θερμαϊκού Θέρμη. Και ο Παρασκευόπουλος επιχειρεί να βγάλει τη σέντρα για το κεφάλι του Καραμαλή. Τον βρίσκει όμως ο Γανίτης από την απέναντι πλευρά, ο οποίος δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Ο Γανίτης που θα λέγαμε έχουμε ένα φάουλ εδώ πέρα. Ο Γανίτης μέχρι τα 25 με 26 λεπτά της αναμέτρησης όλο και όλο δύο φορές ακούμπησε την μπάλα. Τώρα με τον Καζαντζίδη που βγαίνει στην επίθεση η ομάδα του Θερμαϊκού. Περνάει πάσα τώρα από τη δεξιά πλευρά για τον Βελιτσέλο. Βελιτσέλος, ο οποίος έχει κατοχή, γυρίζει λίγο πιο πίσω. Βγάζει πάσα τώρα για τον Τσόχα. Αυτός κάνει τη σέντρα, αλλά εκεί δεν ευνηδιάζεται ο γκολκίπερ ο Ξεφτέρης, ο οποίος βγήκε και μπλόκαρε πρώτου Κατσαντώνη. Και τώρα με τον Ξεφτέρη να επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο. Μάλλον προτιμάει να βγάλει με τα χέρια προς την αριστερή του πλευρά στον Θεό τον Τάσο. Θεός ο Τάσος ο οποίος προσπαθεί και βρίσκει τον Μύρωνα τον Μακαρόνα. Αυτός κάνει την προσπάθεια για να βγάλει πάσα στον Γανίτη. Δεν θα τα καταφέρει. Κόβεται η προσπάθεια από τον Πανούση και η μπάλα θα φτάσει στο πλάγιο. Το 1-0 εξακολουθεί να παραμένει ο Ορφέας Σουρωτής με τον Θερμαϊκό Θέρμη. Πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος στο 27ο λεπτό είμαστε τώρα φίλες και φίλοι που παρακολουθείτε το παιχνίδι εδώ. Τσομπανόπουλος, Στεφανίδης. Στεφανίδης ο αρχηγός τώρα του Θερμαϊκού Θέρμης, έχει κατοχή. Για να δούμε που θα βγάλει πάσα.
Προτιμάει να βγάλει εισιτή πάσα για τον Ζαρογιάννη. Παίζει το 1-2 με τον Γκρίτζαλη. Κόβεται από τον Βελόνι. Τώρα όμως από το Σούβλατζ. Απλώνει το πόδι τον Γκρίτζαλη. Βγάζει για τον Γανίτη. Εκτός τόπου και χρόνου είναι ο Γανίτης από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ο οποίος θα δούμε τι θα. Ο νεαρός αυτός βγάζει πάσα για τον Γανίτη. Ο Γανίτης παίζει το 1-2. Γυρίζει όμως εδώ για να επιχειρήσει το σούτ από την αριστερή πλευρά ο Μύρωνας ο Μακαρόνας. Δεν τα καταφέρει. Επαναφέρει τώρα ο γκολκίπερ ο Τσιτηρίδης του Θερμαϊκού. Περνάει μπάλα, φτάνει στον Στεφανίδη. Ο Στεφανίδης ψύχρεμα γυρίζει πίσω στον γκολκίπερ του. Τον ξεφτέρει με το κεφάλι. Έτσι η μπάλα θα φτάσει με τα χέρια τώρα στον Θεό τον Τάσο. Από την πάσα του Τζομπανόπουλο ο Θεός ο Τάσος κάνει κατά μέτωπο επίθεση από την αριστερή πλευρά. Ήδη βρίσκει τα πόδια του Βελιτσέλου και παραχωρείται το πλάγιο στο 28ο λεπτό της συνάντησης και το 1-0 παραμένει. Ο Θεός ο Ρωτής Θερμαϊκός Τέρμης βρίσκει τον ο Θεός ο Τάσος τον Παρασκευόπουλο. Θεός Τάσος. Θεός Τάσος, ο οποίος σιγά σιγά βρίσκει τον Γανίτη. Ο Γανίτης εδώ, αντικανονική προσπάθεια του Τσόχα. Έτσι δίνεται το φάουλο από τον κύριο Καλόπουλο. Το 1-0 εξακολουθεί να παραμένει. Και για να δούμε από την αριστερή πλευρά που βλέπω εγώ. Με εμποδίζει και ο ήλιος, δεν ξέρω και ποιος παίκτης είναι. Τώρα για να δω είναι ο Παρασκευόπουλος. Ο Παρασκευόπουλος στο φάουλο από την αριστερή πλευρά στο σημείο της, του κόρνερ. Το εκτελεί, καλό το φάουλ εδώ, αλλά δεν επιχειρεί να μπει μέσα στα καρέ ο Γκρίτζαλης. Έρχεται όμως ο Μακαρόνας, στη συνέχεια κόβει, έχουν συγκρουστεί όμως στον αέρα. Ο Μακαρόνας, ο Μύρωνας μαζί με τον Κατσαντώνη, να δούμε τι πρόβλημα έχει ο Κατσαντώνης. Έχουμε μικρή διακοπή στο παιχνίδι, καθώς ήδη πλησιάσαμε στο 21ο λεπτό. Ο Κατσαντώνης πιάνει το πρόσωπό του. Για να δω. Ο Μακαρόνας τώρα έπεσε κάτω, πιάνει το πόδι του. Κάτω στο καλάμι. Ενώ ο Γκρίτζαλης έσκυψε για να δέσει τα κορδόνια του. Δεν ξέρω τι παθαίνουν όλοι σήμερα εδώ και δένουν τα κορδόνια τους. Δύο φορές ο κύριος Καλόπουλος, μια φορά ο Γκρίτζαλης και τώρα ο Κατσαντώνης. Του παράσχει ο γιατρός τις πρώτες βοήθειες, σηκώνεται από τον αγωνιστικό χώρο. Έτσι ο κύριος Καλόπουλος έρχεται προς τα πού όμως. Προς εμένα και ζητάει μια μπάλα. Ναι. Μια άλλη μπάλα ζητάει ο κύριος Καλόπουλος. Για να συνεχιστεί το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής, Ορφέας Σουρωτής Θερμαϊκός Θέρμης στο 1-0 τέρμα που επιτεύχθη από τον Μύρωνα τον Μακαρόνα στο 1ο λεπτό και θα δώσει ένα ελεύθερο τώρα ο κύριος Καλόπουλος. Να μεταξύ ο Κατατζίδης χρησιμοποιεί το fair play. Και η μπάλα φτάνει στον Ξεφτέρη. Ο goalkeeper τώρα του Ορφέα Σουρωτής. Σιγά σιγά. Προσπαθεί να επιχειρήσει το βολέ, δεν είναι καλό το βολέ του όμως. Πάει στο κεφάλι όμως εδώ γρήγορα του Καζαντζίδη, η μπάλα θα φτάσει στον Γκέκα, εδώ είναι με τον Παρασκευόπουλο. Κλέβει ο Παρασκευόπουλος, βγάζει πάσα τώρα για τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης από την απέναντι πλευρά στον Μύρωνα τον Μακαρόνα, τον καταδιώκει ο Καζαντζίδης. Γυρίζει πίσω στον Θεό τον Τάσο. Θεός ο Τάσος πάλι στον Μύρωνα τον Μακαρόνα. Παίζουν το 1-2. Αποτελεσματικό εκεί για τον Γανίτη. Ο Γανίτης για τον Ζαρογιάννη. Ο Ζαρογιάννης πίσω για τον Παρασκευόπουλο. Αυτός αλλάζει για τον Γκρίτζαλη. Ο Γκρίτζαλης τώρα για τον Παπαδόπουλο τον Θεόδωρο. Στην επίθεση η ομάδα του Ορφέα βγάζει πάσα για τον Γκρίτζαλη. Αυτός κάνει τη σέντρα. Δεν είναι και καλύτερη. Κόβεται όμως στη συνέχεια από τον Ίτσι τον Κύρο. Ενώ ο Παρασκευόπουλος μαζί με τον Θεόδωρο τον Παπαδόπουλο ξαναβγάζει πάσα στον Παρασκευόπουλο, αυτός αλλάζει το παιχνίδι από την απέναντι πλευρά για τον Θεό τον Τάσο και ο Θεός ο Τάσος τώρα που περνάει το χώρο του κέντρου προτιμάει να βγάλει κάθε την παλιά για τον Μύρωνα τον Μακαρόνα, βγαίνει γρήγορα από Πανούσης, η μπάλα πάλι στον Θεό τον Τάσο. Θεός ο Τάσος προτιμάει να γυρίσει τον Παρασκευόπουλο, αυτός βρίσκει τον Παπαδόπουλο τον Θεόδωρο από τη δεξιά πλευρά. Για να δούμε τι θα επιδιώξει. Βγάζει για τον Γκρίτζαλη. Βγαίνει γρήγορα όμως ο Σούβλαντζης, τον κόβει και η μπάλα φτάνει στο Στεφανίδη. Στεφανίδης για τον Παρασκευόπουλο, ο οποίος έχει κατοχή. Βγάζει πάσα τώρα για τον Παπαδόπουλο, τον Θεόδωρο, ο οποίος κάνει μια ατομική ενέργεια. Για να δούμε, βγάζει και σέντρα τώρα για τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης εδώ έχει κατοχή, περνάει για τον Γκρίτζαλη. Είναι offside τον Γκρίτζαλη. Από το σημαίακι που σήκωσε ο κύριος Προδαφίκας. Γενικά το διαμαρτυρήθηκε εκεί. Δεν αντιληφθήκαμε. Το 1-0 παραμένει, ο Ορφέας Σουρωτής με τον Θερμαϊκό Θέρμη. Η μπάλα θα φτάσει τώρα στο Βελόνι και κάνει φάουλ εδώ ο Ζαρογιάννης επάνω στο Βελόνι. Ζητάμε συγγνώμη. Και με τον Πανούση τώρα του Θερμαϊκού Θέρμη να επιχειρεί το
βολέ για τα καρέ, όμως εδώ πηδάει για κεφαλιά και θέλει να μπει μέσα στην περιοχή ο Νίτσης, ο Παναγιώτης εδώ. Και στη συνέχεια όμως κόβεται από τον υπέροχο, θα λέγαμε, τον Παπαδόπουλο. Θέλει και βγάζει πάσα για τον Ζαρογιάννη. Έρχεται ο Καζαντζίδης. Ο Καζαντζίδης παίζεται, αφήνει το πλεονέκτημα εδώ. Έχει την προσπάθεια εδώ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Θερμαϊκού. Τώρα κάνει το σούτ εδώ και έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα να περνάει από το δεξί δοκάρι του Ξεφτέρη. Πρώτη αξιόλογη ευκαιρία τη αναμέτρηση για την ομάδα του Θερμαϊκού. Θέρμης να έρθει πολύ κοντά στο 1-1 όταν επιχείρησε το σούτ ο Νίτσης. Αλλά η μπάλα πέρασε από το δεξί δοκάρι του goalkeeper του Ξεφτέρη. Out. Ακριβώς με τη συμπλήρωση του 33ου λεπτού και το σκορ παραμένει στο 1-0. Ορφέας Ρωτής Θερμαϊκός Θέρμης, πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας του Εραστεχνικού Πρωταθλήματος εδώ στο γήπεδο πάντα του Σουρωτής. Στην περιγραφή του σημερινού παιχνιδιού είναι ο Στέλιος Ζαφυρίου και με τον Γανίτη. Ο Γανίτης βγάζει για τον Παρασκευόπουλο. Τελικά ο Παρασκευόπουλος γύρισε πολύ πίσω για τον Ξεφτέρη. Ο Ξεφτέρης εδώ που απομακρύνει και μάλλον βλέπω η μπάλα να έρχεται στον Παρασκευόπουλο. Ο Παρασκευόπουλος με την κεφαλιά μαζί με τον Σούβλατζη βγάζει πάσα στον Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης στον Γκέκα. Ο Γκέκας περνάει πάλι για τον Καζαντζίδη στο Βελόνι. Ο Βελόνις ο οποίος έχει κατοχή τώρα κάνει τη σέντρα τώρα για τα καρέ. Ο Νίτσης εδώ στρώνει πολύ ωραία για να βγάλει πάσα προς τον Κατσαντώνη. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος, απομακρύνει. Η μπάλα δεν απομακρύνεται από τα καρέ του Ορφέα Σουρωτής. Με τον Καζαντζίδη επιχειρεί νέα σέντρα τώρα για το κεφάλι του Καζαντζή. Του γίνεται το σούτ εδώ. Υπάρχουν κόντρες ανάλογες μέσα στα καρέ και απομακρύνει στη συνέχεια ο Μακαρόνας. Περνάει για τον Καραμαλή. Καραμαλής ο οποίος έχει κατοχή, θέλει να κάνει το πέρασμα. Υπάρχει φάουλ εδώ που δείχνει ο Προδαφύγας και στη συνέχεια επάνω ο Νίτσης, ο κύριο, έπεσε στον βοηθό, τον κύριο Προδαφύγα με τη φόρα που είχε. Καθώς πλησιάσαμε στο 34ο λεπτό της συνάντησης και το σκορ παραμένει στο 1-0, αλλά διέτρεξε άμεσο κίνδυνο στις προηγούμενες δύο φάσεις η εστία του Ξεφτέρη από τους επιθετικούς της ομάδος του Θερμαϊκού. Απομακρύνει όμως σε συνέχεια ο Πανούσης. Η μπάλα φτάνει τώρα στον Μύρονα το Μακαρόν. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι για τον Θεό τον Τάσο. Δεν θα την προλάβει. Αυτή θα καταλήξει στο πλάγιο. Το 1-0 παραμένει. Ορφέας Σουρωτής με την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης, αρκετός φιλάθλος κόσμος στη σημερινή παρουσίαση εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, μια και είναι και ωραία μέρα σήμερα έχει, λιόλουστη. Δεν είναι η χθεσινή μέρα με την βροχόπτωση που επικρατούσε στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα θα λέγαμε, όπου υπήρχαν αρκετές νεροποντές. Για να δούμε τελικά εδώ που μπαίνει ο γιατρός της συνάντησης μέσα στο παιχνίδι για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον αγωνιζόμενο. Όμως και τελικά έχουμε και κόντρα τον ήλιο και δεν μπορούμε να διακρίνουμε και ποιος είναι ο αγωνιζόμενος που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά πρέπει να είναι ο Βελιτσέλος, όχι τελικά δεν είναι ο Βελιτσέλος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα δούμε τώρα γιατί τώρα σηκώνεται. Τελικά ήταν ο Νίτσης ο Κύρου. Πανούσης. Πανούσης αλλάζει το παιχνίδι, βγαίνει ο Γκρίτζαλης, η κεφαλιά του όμως πού θα πάει, στο πλάγιο. Έτσι η ομάδα τώρα του Θερμαϊκού από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται με τον Κατσαντώνη στο πλάγιο, αφήνει όμως για τον Βελιτσέλο που έχει δυνατό πλάγιο, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Δηλαδή το Βελιτσέλος έχει δυνατό πλάγιο τώρα. Δε, τελικά προτιμάει να γυρίσει τον Κατσαντώνη. Ο Κατσαντώνης κάνει το σούτ εδώ, κεφαλιά από τον Θεό τον Τάσο που απομακρύνει. Η μπάλα τώρα στον Νίτση τον Κύρο. Ο Κύρος από την δεξιά πλευρά προσπάθησε να βγάλει πάσα, αλλά δεν είναι και καλύτερη του. Έτσι θα καταλήξει στο πλάγιο που έρχεται αργά-αργά ο Θεός ο Τάσος. 35ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Ορφέας Σουρωτής με τον Θερμαϊκό Θερμής είναι στο 1-0 και με τον Παρασκευόπουλο. Έχει κοντά τον Γκέκα, του αποσπά την προσπάθεια και έτσι ο Γκέκας κερδίζει το πλάγιο. Ο Γκέκας τώρα με το πλάγιο αφήνει για τον Βελιτσέλο. Βελιτσέλος από τη δεξιά πλευρά για τον Θερμαϊκό Θερμής παίρνει αρκετά μέτρα φόρα για να επιχειρήσει το πλάγιο. Έχει δυνατό πλάγιο. Πραγματικά φτάνει στη μεγάλη περιοχή. Εδώ όμως έρχεται ο Παπαδόπουλος, αφήνει πολύ έξυπνα για τον Ξεφτέρη. Πιέζει η ομάδα τώρα του Θερμαϊκού. Καθώς ο Καραμαλής θέλει να κερδίσει την κεφαλιά, έρχεται όμως στη συνέχεια ο Πανούσης, απομακρύνει νέα σέντρα, δεν υπάρχει offside εδώ, βγαίνει ο Στεφανίδης, κερδίζει την κεφαλιά, η μπάλα θα φτάσει όμως για τον Κατσαντώνη. Κατσαντώνης εκεί μαζί με τον Μύρονα τον Μακαρόνα, κάτι λέει εκεί ο Μύρονας ο Μακαρόνας με τον... Και τι έχουμε, την κίτρινη κάρτα, ναι, έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα, δεν ξέρω, η πρώτη κίτρινη κάρτα αυτή ψυχολόγητη. Τελικά έδωσε στον Μύρονα τον Μακαρόνα για τον Ορφέα Σουρωτή την πρώτη κίτρινη κάρτα στο Μύρονα το Μακαρόνα. Ακριβώς με τη συμπλήρωση του 37ου λεπτού έβγαλε την πρώτη κίτρινη κάρτα ο κύριος Καλόπουλο. Και τώρα με τον Πανούση του Θερμαϊκού Θέρμης κάτω από το χώρο του κέντρου για να επιχειρήσει το φάουλ αυτό. Τελικά βγάζει τη σέντρα, η μπάλα φτάνει στο Στεφανίδη, κόβει μπάλα τώρα στην κατοχή για τον
Γκρίτζαλη υψώνει κάπως την παλιά για να βγάλει τον Καραμαλίο και ο Πανούσης εδώ απομακρύνει στο πλάγιο όπως επιτίθεται από τη δεξιά πλευρά η ομάδα του Ορφέα Σουρωτής και το σκορ παραμένει στο 1-0. Ορφέα Σουρωτής Θερμαϊκός Θέρμης. Το σκορ άνοιξε στο 1 λεπτό από τον Μύρωνα το Μακαρόνα. Τώρα η κατοχή είναι για τον Ορφέα με τον Γκρίτζαλη. Ο Γκρίτζαλης θέλει να περάσει, έρχεται ο Παρασκευόπουλος τώρα με το Σούβλατζι. Ο Στεφανίδης κόβει μπάλα στον Μύρωνα το Μακαρόνα εκεί στον Καραμαλίο. Ο Καραμαλής ο Μπάμπης πίσω για το Θεό τον Τάσο που τον καταδιώκει εκεί όμως τελικά τι έχουμε εδώ πλάγιο από τα πόδια του Κατσαντώνη. Ο Θεός ο Τάσος βρίσκει τον Ζαρογιάννη αλλά έχουμε χέρι εδώ σωστά που κάνει τώρα αρχηγός της ομάδος ο Καζαντζίδης. Διαμαρτύρονται για κάποια κίτρινη κάρτα. Ο κύριος Καλόπουλος το θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα και τώρα φτάσαμε ισίως στο 38 λεπτό. Το 1-0 παραμένει. Ο Παρασκευόπουλος εδώ η κόντρα δεν τον ευνόησε τον Παρασκευόπουλο και τώρα ο Τσομπανόπουλος πολύ ψύχρεμος εδώ. Δεν ξέρω αν θα την προλάβει. Την προλαβαίνει. Όχι. Καταλήγει στο πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης με τον Βελιτσέλο από τη δεξιά πλευρά. Καθώς θέλει να βγάλει πάσα για τον Νίτσι. Ο Νίτσις ο Παναγιώτης. Πίσω για τον Καζαντζίδη, ο Καζαντζίδης για τον Βελιτσέλο. Έγινε το λάθος, γυρίζει πιο πίσω και παίρνει τώρα η ομάδα του Ορφέα κατά μέτωπο επίδεση με τον Μύρωνα το Μακαρόνα. Ο Μύρωνας Μακαρόνας βγάζει πολύ ωραία για τον Ζαρογιάννη, προσποίηση αυτού. Υπάρχει όμως το κόψιμο γρήγορα από τον Πανούση και, στην προσπάθεια της αντεπίδεσης έρχεται η ομάδα τώρα του Θερμαϊκού με τον Βελιτσέλο. Αργοπορεί όμως πάρα πολύ. Έγινε το λάθος, πηγαίνει όμως πολύ ωραία και κόβει ο Βελιτσέλος. Περνάει για τον Θεό τον Τάσο. Ο Θεός ο Τάσος η μπάλα θα περάσει και θα φτάσει πού όμως. Το Ζαρογιάννη κόβεται από τον. Τελικά κόπηκε η μπάλα. Ναι, κόπηκε η μπάλα γιατί έχουμε και κόντρα τον ίδιο και δεν βλέπουμε. Και η μπάλα τώρα στην κατοχή για τον Μύρωνα το Μακαρόνα. Βγάζει για τον Καραμαλή. Παίζει το 1-2. Δεν είναι κακαλή. Η πάσα πάει στο Ζαρογιάννη. Ο Ζαρογιάννης επιχειρεί το σουτ. Προ στιγμή όμως ο γκολκίπερ ο Τσιτηρίδης έχασε την μπάλα και με δεύτερη μπλοκάρει. Και επαναφέρει γρήγορα με τον Βολότη. Βγαίνει πάνω στη φάση όμως εδώ ο Στεφανίδης. Ζητάει και κάποιο φάουλ. Αλλά η μπάλα τώρα βγαίνει εκτός γηπέδου. Το 1-0 παραμένει στο 31 λεπτό της συνάντησης Ορφέας Σουρωτής με τον Θερμαϊκό Θέρμης πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου. Και γρήγορα με τον Σούβλατζη. Να βγάζει πάσα για τον Κατσαντώνη, για τον Βελόνη. Ο Βελόνης με τον εδώ ζητάει φάουλ όμως έγινε το σούτ αλλά δεν και το καλύτερο από τον Κατσαντώνη. Δεν ξέρω αν ο Βελιτσέλος τρέχει εκεί θα την προλάβει. Όχι. Η μπάλα θα καταλήξει στο πλάγιο που έρχεται ο Θεός ο Τάσος. Θεός Τάσος τώρα. Προσπαθεί και βρίσκει τον Τσομπανόπουλο. Το πάρει αυτός. Απομακρύνει. Από τα καρέ του έρχεται ο Καραμαλής, κερδίζει την κεφαλιά, βγάζει πάσα τώρα για τον Ζαρογιάννη, αυτός για τον Γκρίτζαλη. Ο Γκρίτζαλης δεν ξέρω αν βλέπει τον Γανίτη, προτιμάει να κάνει αυτή τη σέντρα και βλέπει τον goalkeeper έξω από την εστία του, αλλά είναι out. Μάλλον ο Γκρίτζαλης είδε τον Τσιτηρίδη που ήταν έξω από τα δοκάρια του και επιχείρησε ένα μακρινό σουτ από το ύψος του χώρου του κέντρου, τουλάχιστον 10 μέτρα. Είχε περάσει μπάλα, είδε τον Τσιτηρίδη και του επιχείρησε αυτό το δυνατό σουτ. Αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία. Η μπάλα θα φτάσει τώρα για τον Παρασκευόπουλο. Αυτός βγάζει πάσα, δεν θα τα καταφέρει. Γένει ο Καζαντζίδης. Η μπάλα στον Μπάμπη τον Καραμαλή. Από εκεί όμως στον Γανίτη. Ο Γανίτης τώρα που ακούμπησε την μπάλα στα 41 λεπτά της συνάντησης γυρίζει πίσω για τον Θεό τον Τάσο. Ο Θεός ο Τάσος βρίσκει τον Τσομπανόπουλο. Τσομπανόπουλος εδώ με αργά βήματα. Τσομπανόπουλος το 1-0 παραμένει, βγάζει πάσα τώρα για τον Ζαρογιάννη. Ο Ζαρογιάννης εδώ πάλι για τον Τσομπανόπουλο, αφήνει τα αμυντικά του καθήκοντα ο Τσομπανόπουλος. Κακός εδώ, παίζει το 1-2, κόβεται. Τώρα είναι ακάλυπτη η άμυνα της ομάδος του Ορφέα Σουρωτής. Εδώ θα προλάβει όμως εδώ, βγαίνει όμως και κόβει. Η μπάλα φτάνει στον Παρασκευόπουλο και από εκεί στον Τσομπανόπουλο. Ο Τσομπανόπουλος βγάζει πάσα πολύ ωραία για τον Ζαρογιάννη. Στην επίθεση η ομάδα του Ορφέα Σουρωτής τώρα το 1-0 παραμένει. Ο Ζαρογιάννης κάνει προσποιήσεις ανάμεσα από δύο, βγάζει πάσα για τον Καραμαλή, κόβεται από τον Πανούση και τώρα με τον Βελόνη. Ο Βελόνης περνάει το χώρο του κέντρου, προτιμάει να γυρίσει τον Γκέκα. Ο Γκέκας έχει κατοχή. Γκέκας κάνει κάθε την παλιά, περνάει για τον Βελιτσέλο. Ο Βελιτσέλος τώρα για τον κόβεται εκεί από τον Μύρωνα το Μακαρόνα. Μύρωνας ο Μακαρόνας, να δούμε τι θα βγάλει, πού θα βγάλει πάσα, αλλά εδώ τον παίρνει παραμάζωμα ο Βελόνης. Έτσι ο Μύρωνας ο Μακαρόνας είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ήδη συμπληρώσαμε το 42, αλλά ο κύριος Καλόπουλος λέει το γιατρό να μην μπει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα του λέει να περάσει.
για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς ήδη συμπληρώσαμε το 42ο λεπτό της συνάντησης και το σκορ παραμένει στο 1-0. Τέρμα που επιτέθη στο 1ο λεπτό από τον Μύρωνα τον Μακαρόνα. Όταν ο Μύρωνας ο Μακαρόνας πήρε μια προθυμένη μπαλιά από το χώρο του κέντρου, προχώρησε αρκετά και από το έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εξαπόλυσε ένα δυνατό σουτ, την μπάλα καρφώθηκε στη δεξιά αιστεία του ανήμπορου να αντιδράσει Κυρίδη, γράφοντας το 1-0. Ενώ ο Μύρωνας ο Μακαρόνας, ο σκόρε του μοναδικού τέρματος του Ορφέας Ρωτής, είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, αφού ο γιατρός ο κύριος Κουμάρας θα του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, θα συνεχίσει το παιχνίδι και με τον Τσεμπανόπουλο να είναι τώρα αποδέκτης για να επιχειρήσει το φάουλ. Βαθιά σέντρα τώρα για να δούμε για το κεφάλι του Καραμαλή. Τελικά περνάει πάσα, βγαίνει όμως εκεί δυνατά ο Πανούσης, απομακρύνει. Γέκας περνάει τώρα για τον Βελόνη. Βγαίνει ο Θεόδωρος ο Παπαδόπουλος, κόβει. Έχουμε τον Παρασκευόπουλο. Παρασκευόπουλος προτιμάει να γυρίσει πίσω στον goalkeeper του τον Ξεφτέρη, μια και πιεζόταν. Και ο Ξεφτέρης τώρα που απομακρύνει. Α, δεν είναι καλή η πάσα του. Ενώ ταυτόχρονα και η πάσα όμως του Νίτσι του Κύρου είναι στο πλάγιο. Το 1-0 εξακολουθεί να παραμένει γήπεδο Σουρωτής. Ορφέας Σουρωτής με τον Θερμαϊκό Θέρμης. Πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και τώρα γρήγορα με τον Θεό τον Τάσο. Θεός ο Τάσος θέλει να περάσει πάσα για τον Γανίτη. Γανίτης εδώ κέρδισε το κόρνερ. Ναι, σωστά. Κέρδισε το κόρνερ από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ορφέας Σουρωτής. Σε λίγα λεπτά όμως ο ήλιος θα δύσει. Υπάρχει ένα ύψωμα εδώ που μας εμποδίζει. Μας εμποδίζει όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι από την απέναντι πλευρά το corner και είμαστε αναγκασμένοι να βάλουμε το χέρι μας μπροστά για να δούμε τον ποιος είναι. Δεν μπορώ να δω. Έγινε η σέντρα. Τώρα βγαίνει όμως ο goalkeeper ο Τσιτηρίδης. Απομακρύνει η μπάλα, θα φτάσει στον Θεόδωρο τον Παπαδόπουλο μαζί με τον Κατσαντώνη. Και ο Κατσαντώνης βγαίνει στο προσκήνιο τώρα από τη δεξιά πλευρά. Αργοπόρησε όμως, γυρίζει λίγο πιο πίσω για τον Τσόχα. Η μπάλα θα φτάσει όμως τώρα για τον Μύρωνα τον Μακαρόνα. Πάλι στο προσκήνιο η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης από την αριστερή πλευρά. Βγάζει πάσα τώρα για τον. Να δούμε τον. Θα δούμε μέσα στην περιοχή. Εδώ αφήνει όμως την προσπάθεια στον Γκέκα με τον Νίτσι. Απομακρύνει. Η μπάλα θα φτάσει όμως τώρα από την δεξιά πλευρά τώρα για τον Βελόνι. Ο Βελόνι εδώ έχουμε φάουλ. Όχι, παίζεται λέει ο κύριος Καλόπουλος. Ο Καλόπουλος δείχνει να παιχθεί το παιχνίδι. Ο βοηθός ο κύριος Βερβέρης εδώ έχουμε δυνατό μαρκάρισμα επάνω στον Γανίτη και κίτρινη κάρτα σε ποιον δείχνει στον Καζατζίδη, στον αρχηγό της ομάδος του Ορφέας, όχι, του Θερμαϊκού Θέρμης και ο Γανίτης σηκώνεται. Δυνατό παιδί. Δεν ζητάει το γιατρό. Δεν ζήτησε το γιατρό. Η μπάλα τώρα από την αριστερή πλευρά για τον Θεό. Θεός, για να δούμε, θα βγάλει πάσα προς την αριστερή πλευρά στον Γανίτη. Πιέζεται εκεί ο Γανίτη, θέλει να περάσει, τον καταδιώκει και ο Βελιτσέλος ζητάει φάουλ. Ο κύριος Καλόπουλος λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν υπάρχει παράπτωμα. Αδρανούν όλοι οι παίκτες εδώ, καθώς ζητάνε φάουλ και ο κύριος Καλόπουλος δεν τους τα δίνει. Και έτσι η μπάλα πηγαίνει ή στους αντιπάλους ή στους επιθετικούς, καθώς αδρανούν και στην άμυνα. Οι περισσότεροι παίχτες. Εδώ τώρα ο Παρασκευόπουλος κάνει το λάθος. Παίρνει ο Κατσαντώνης στη μεσαία γραμμή, αλλά κλέβει πολύ ωραία ο Παρασκευόπουλος. Ψύχρεμος ο Παρασκευόπουλος, γυρίζει πολύ πίσω. Ήδη συμπληρώσαμε τα πρώτα 45 λεπτά της συνάντησης και παίζουμε καθυστερήσεις. Αλλά ο κ. Καλόπουλος δεν έδειξε πόσες καθυστερήσεις θα παιχτούν στο σημερινό παιχνίδι. Ήδη περάσαμε στα πρώτα 24-25 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Τον καθυστερήσεων, είναι φάουλ αυτό. Όχι, αν είναι δυνατόν. Αφήνει τώρα και έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Νίτσι. Ο Νίτσις εδώ κάνει το σούτ, εντυπωσιακή επέμβαση. Νέα προσπάθεια, νέο σούτ εδώ. Και έχουμε out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 46 να κάνει 1-1 το σκορ εδώ. Ο Θερμαϊκός Θέρμης διαμαρτυρίες στον Καλόπουλο. Ο Καλόπουλος αφήνει πολλές φορές τα πλεονεκτήματα και δεν είναι καλό αυτό. Όταν γίνονται και φάουλ που πρέπει να τα σφυρίζει. Αλλά η μεγάλη ευκαιρία που ήταν για τον Νίτσι τον Παναγιώτη όταν βρέθηκε εκεί με τον goalkeeper τον Ξεφτέρη τέτα ντέτ, ο Ξεφτέρης του είπε όχι, απομακρύνοντας ο Ξεφτέρης πάει μπάλα στον Κατσαντώνη, ο Κατσαντώνης επιχείρησε το σουτ και μπάλα από τη δεξιά εστία του Ξεφτέρη out, πολύ μεγάλη ευκαιρία, τώρα η μπάλα φτάνει από την απέναντι πλευρά στον Γανίτη.
Ο Γανίτης κάνει τη σέντρα τώρα για να βγάλει και τον Καραμαλή. Κόβεται όμως η προσπάθεια, πάει για τον Βελιτσέλο. Ο Βελιτσέλος εδώ μαζί με τον Τσόχα. Για να δούμε τώρα την επιθετική προσπάθεια που βγαίνει ο Καζαντζίδης. Ο Καζαντζίδης περνάει πολύ ωραία για τον Νίτσι, τον Παναγιώτη. Αλλάζει το παιχνίδι, βγάζει πολύ ωραία για τον Γκέκα. Ο Γκέκας κατά μέτωπο επίδεση, έρχεται όμως ο Γκρίτζαλης και έχουμε φάουλ. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, ο κύριος Καλόπλος ξεσηκώνει θύελα διαμαρτυριών στις κερκίδες εδώ. Θα έπρεπε να δείχνει άλλα φάουλ, τα άλλα φάουλ τα αφήνει για πλεονεκτήματα. Τώρα μια καταμέτωπο επίδεση την υπέδειξε στο φάουλ. Άνθρωπος είναι, έκανε και ένα λάθος. Στα 47 λεπτά. Έχουμε περάσει 2 λεπτά από τις καθυστερήσεις. Τώρα δεν ξέρω πόσα λεπτά καθυστερήσεις έδειξε ο κύριος Καλόπλος. Τελικά μας πληροφορεί ο κύριος Προδαφίκας 3 λεπτά. Ένα μακρινό σούτ εδώ, αλλά πάει πάνω στα χέρια του goalkeeper του Ξεφτέρη. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε για το τρίτο. Ο κύριος Καλόπουλος, από ό,τι μας είπε ο κύριος Προδαφίκας, έδειξε 3 λεπτά καθυστερήσεις. Τώρα, όταν τις δείχνει ο Καλόπουλος, καλό θα είναι να τις βλέπουμε κι εμείς. Στο 44 η πάσα πηγαίνει πίσω για τον goalkeeper τον Τσιτηρίδη και πραγματικά ο κύριος Καλόπουλος με ακριβώς τρίλεπτη καθυστέρηση σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Ορφέας Σουρωτής με τον Θερμαϊκό θέρμισε στο 1-0, τέρμα που επιτέθη από τον Μύρονα τον Μακαρόνα στο 1 λεπτό. Φίλες και φίλοι, σε κάποια δευτερόλεπτα θα είμαστε πάλι κοντά σας με την επανασύνδεση του δευτέρου μηχρονίου. Συνδεόμαστε. Τον αέρα. Φίλες και φίλοι, επανασυνδεόμαστε εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής για να δούμε λίγο τους φιλάθλους εκεί απέναντί μας, όπου είναι ο κύριος Πεΐδης με την παρέα του. Ο κύριος Πεΐδης που τώρα μας χαιρετάει και όλας, για να δούμε αν θα μπορέσει να μας χαιρετήσει ο κύριος Πεΐδης εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής, το πρώτο ημίχρονο. Με την παρέα του εκεί απέναντι βλέπουμε χαιρετάνε, μας ακούνε από το ράδιο φωνή της Τούμπας 105 κόμμα και εμείς τους χαιρετίζουμε από εδώ. Φίλες και φίλοι, ενώ το παιχνίδι όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής, Ορφέας Σουρωτής με τον Θερμαϊκό θέρμισε στο 1-0, τέρμα που επιτεύχθη στο 1 λεπτό από τον Μύρονα τον Μακαρόνα όταν πήρε μια προθυμένη μπαλιά από το χώρο του κέντρου, προχώρησε κατά μέτωπο επίδεση έξω από τη μεγάλη περιοχή, επιχείρησε το σουτ, η μπάλα καρφώθηκε στη δεξιά εστία του ανήμπορου να αντιδράσει Τσιτηρίδη γράφοντας το 1-0 που έμελε να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρονίου. Ενώ τώρα θα ξεκινήσει σε κάποια δευτερόλεπτα, ο κύριος Καλόπουλος θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα του δευτέρου μηχρονίου. Όλα είναι έτοιμα, ο κύριος Καλόπουλος εδώ, ο διατής της αναμέτρησης με τον παρατηρητή τον κύριο Μάρκο και τον γιατρό. Και πραγματικά ο κύριος Καλόπουλος έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα που είχε την σέντρα η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Μπάλα από τον Σούμπλατζη. Θα φτάσει όμως προς τον Κατσαντώνη. Εδώ βγαίνει ο Νίτσης. Τώρα παίζει το 1-2, αλλά η προσπάθεια δούμε ότι την προλάβει. Την προλαβαίνει πολύ υπέροχα εκεί ο Ξεφτέρης, ο οποίος έπεσε και μπλόκαρε. Ξεφτέρης τώρα για τον Ορφέα Σουρωτής. Ήδη ξεπληρώσαμε το πρώτο λεπτό της συνάντησης και το σκορ παραμένει στο 1-0. Τέρμα που επιτεύχθη από τον Μύρονα τον Μακαρόνα στο 1 λεπτό. Η μπάλα θα καταλήξει από την αριστερή πλευρά στον Θεό τον Τάσο και αυτό στον Τσομπανόπουλο. Τσομπανόπουλο που έχουμε μία αλλαγή τώρα. Μέσα στο παιχνίδι πέρασε ο Καμαρίδης και τη θέση, μάλλον ναι, αποχώρησε από τον αγώνα ο Γανίτης. Το πλάγιο είναι για τον Θερμαϊκό Θέρμης με τον Τσόχα. Τσόχας ψάχνει να βρει στήριγμα τελικά, βρίσκει τον Νίτσι, τον Παναγιώτη, απομακρύνει όμως ο Μύρονας ο Μακαρόνας. Η μπάλα θα φτάσει στο πλάγιο και εκτός γηπέδου. Όχι, τελικά την προλαβαίνει εκεί ο αναπληρωματικός και με την συνέχεια τώρα με τον Τσόχα στο πλάγιο που αφήνει για τον Βελιτσέλο. Βελιτσέλο στον Τσόχα, έχουμε αλλαγή του πλαγιού out, δείχνει ο κύριος Καλόπουλος. Μύρονας Μακαρόνας τώρα αφήνει για τον Θεό τον Τάσο για να εκτελέσει από την αριστερή πλευρά το πλάγιο αυτό. Αρχηγή ομάδων, αναφέρουμε ότι από την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης είναι ο Καζαντζίδης και από τον Θερμαϊκό Θέρμης ο Στεφανίδης και τώρα με τον Καμαρίδη. Καμαρίδης θέλει να περάσει πάσα, όμως κλείστηκε εδώ, έχασε το κοντρόλ του. Μπάλα στον Νίτσι, τον Παναγιώτη. Περνάει πολύ ωραία τώρα πάσα για να βγάλει. Και έχουμε και μια αλλαγή για το Θερμαϊκό Θέρμης με τον Παναγιωτήδη που μπήκε μέσα στον αγώνα. Και τώρα γρήγορα με τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννη βγάζει πάσα για τον Μύρονα τον Μακαρόνα. Θα του βγάλει την πάσα. Τη βγάζει την πάσα για τον Ζαρογιάννη. Έρχεται ο Πανούσης. Εδώ είναι φάουλ αυτό. Δεν ξέρω αν το υπέδειξε ο κύριο Καλόπουλος. Μάλλον τελικά υπέδειξε το πλάγιο. Εκεί τον απέθησε ο Πανούσης.
Από την αριστερή πλευρά ήδη συμπληρώσαμε τα πρώτα 47 λεπτά της συνάντησης και το σκορ παραμένει στο 1-0. Τρέχει και ο Γκρίτζαλης εδώ. Βγαίνει όμως γρήγορα ο Σούβλατζης και τον απομακρύνει στο πλάγιο και η μπάλα εκτός γηπέδου. Ο γιατρός είναι που θα επαναφέρει μια άλλη μπάλα τώρα, ο κύριος Κουμάρας. Από την αριστερή πλευρά τώρα στο προσκήνιο η ομάδα του Ορφέα Σουρωτής που προηγείται επί του Θερμαϊκού Θέρμη στο 1-0. Να δούμε τώρα τελικά που θα πάει η μπάλα. Πάει στο Ζαρογιάννη και από εκεί στο Μυρώνα κάνει προσποίηση. Αυτός δεν θα την προλάβει, κάνει και νέα προσποίηση εδώ και με φάουλ όμως ο Μυρώνας ο Μακαρόνας επάνω στον Τζόχα. Έτσι θα εκτελεστεί το φάουλ κοντά στο σημεάκι του κόρνερ για την ομάδα του Θερμαϊκού με τον Πανούση. Ο Πανούσης τώρα για τον Τζόχα. Τσόχας κάνει βαθιά σέντρα, έπεσε και ο ήλιος τώρα και μπορούμε να δούμε καλύτερα το παιχνίδι. Κρύφτηκε πίσω από αυτό το ύψωμα που υπάρχει εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Εδώ προσπαθεί ο Νίτσι, δεν τα καταφέρει. Περνάει πάσα τώρα για τον Καμαρίδη. Ο Καμαρίδης αποφεύγει εδώ, βγάζει και πάσα, δεν θα τα καταφέρει. Και τώρα η μπάλα στην κατοχή του Θερμαϊκού Θέρμης με τον Καζατζίδη στο χώρο του κέντρου. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ, δίνει τα πλεονεκτήματα. Αν είναι δυνατό και βγαίνουν 4-3 τώρα, βγαίνει πολύ ωραία τώρα ο Ζαρογιάννης. Α, ο Ζαρογιάννης έκανε κακό κοντρόλ εδώ. Η μπάλα χτυπάει πάνω στον Πανούση και από εκεί στον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδης τώρα. Βλάζει το παιχνίδι και βγάζει για τον Τσόχα. Ο Τσόχας για τον Βελιτσέλο. Βελιτσέλος από τη δεξιά πλευρά. Πλησιάζει προς την περιοχή του Ορφέα. Γυρίζει λίγο πιο πλάγια τώρα για τον Παναγιωτίδη, για τον Καζατζίδη. Τον καταδιώκει ο Καμαρίδης. Εδώ βγάζει πάσα προς τη δεξιά πλευρά στον Κατσαντώνη. Τον αφήνουν ακάλυπτο. Εδώ βγαίνει γρήγορα όμως ο Στεφανίδης, ο οποίος απομάκρυνε στο πλάγιο. Συμπληρώσαμε τα 49 λεπτά της συνάντησης και το σκορ εδώ παραμένει στο 1-0. Τέρμα που επιτεύχθηκε στο 9ο λεπτό από τον Μύρωνα το Μακαρόνα. Η μπάλα στην κατοχή τώρα του Θερμαϊκού με τον Τσόχα. Ο Τσόχας επιχειρεί σέντρα. Η μπάλα θα περάσει από την απέναντι πλευρά. Εκεί που βγαίνει γρήγορα όμως ο Γκρίτζελης, απομακρύνει, τρέχει γρήγορα ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος όμως έσκασε μπάλα μπροστά του και τον αναπήδησε. Έτσι γίνεται κάτοχος ο Σούλα, της περνάει για τον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδης από την απέναντι πλευρά για τον Γκέκα. Γκέκας επιχειρεί και αυτή τη σέντρα τώρα. Βγάζει όμως με το στήθος πολύ ωραία και έξυπνο ο Μύρωνας ο Μακαρόνας στον Ξεφτέρη. Το 1-0 εξακολουθεί να παραμένει. Επαναφέρει τώρα στον αγωνιστικό χώρο για τον Μπάμπη τον Καραμαλή. Τον πιέζει ο Νίτσης ο Κύρος. Ο Μπάμπης ο Καραμαλής, ο οποίος έχει κατοχή, περνάει πάσα. Τελικά ο κύριος Καλόπουλος δεν τα πάει και τόσο καλά στη σημερινή συνάντηση. Τα φάουλ τα αφήνει πλεονεκτήματα. Όταν έχει κατοχή, π.χ. ας πούμε, αυτή τη στιγμή είχε κατοχή η ομάδα του Ορφέα Σουρωτής. Έκανε φάουλ, το άφησε πλεονέκτημα. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και έχουμε πλάγιο, αντίθετα δίνει ο κύριος Βερβέρης, ο κύριος Καλόπουλος λέει για τον Θερμαϊκό Θέρμης, τέλος πάντων. Πανούσης. Πανούσης κάνει προσποίηση επάνω στον Ζαρογιάννη, κάνει και τη σέντρα. Τώρα βγαίνει ο Στεφανίδης, αλλά εκεί καλύπτει πίσω ο Θεός ο Τάσος που αφήνει για τον Τζομπανόπουλο. Τζομπανόπουλος τώρα βγάζει πάσα για τον Θεό τον Τάσο. Θεός ο Τάσος εδώ αποφεύγει. Προσπαθεί να περάσει και πάσα κάθετη από την απέναντι πλευρά. Βγαίνει για τον Μπάμπη τον Καραμαλή. Μπάμπης ο Καραμαλής περνάει πολύ ωραία πάσα για τον Γκρίτζαλη. Γκρίτζαλης πλησιάζει τώρα, κάνει και τη σέντρα για τον Μπάμπη τον Καραμαλή. Απομακρύνεται όμως από την αμυνόμενη γραμμή και γρήγορα με τον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη στο χώρο του κέντρου δεν τα καταφέρει. Μπάλα στην κατοχή του Ορφέα σου ρωτήσε τώρα για τον Παρασκευόπουλο. Παρασκευόπουλος περνάει μπαλιά για τον Γκρίτζαλη, το οποίο ο Γκρίτζαλης από την δεξιά πλευρά βγαίνει όμως ο Σούβλαντζης. Καταχειροκροτείται από τους φιλάθλους εκεί που βλέπω τον κύριο Παιδί. Ο κύριος Παιδίς καταχειροκροτεί την ομάδα του Ορφέα σου ρωτής μαζί με την παρέα του. Από τη δεξιά πλευρά τώρα είναι στο κόρνερ με τον Γκρίτζαλη. Ο Γκρίτζαλης το εκτελεί. Καλό το κόρνερ από τη δεξιά, από την αριστερή πλευρά έρχεται τώρα ο Θεός ο Τάσος, κάνει προσποίηση. Και τι έχουμε εδώ, πλάγιο υπέρ της ομάδος του Ορφέα Σουρωτής από τον Σούβλατζη. Το σκορ εδώ παραμένει στο 1-0 καθώς πλησιάσαμε στο 51 της συνάντησης Ορφέας Σουρωτής με το Θερμαϊκό Θέρμης, πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Και για να δούμε πρώτα το πλάγιο με τον Τζομπανόπουλο, πάει στα χέρια του Τσιτουρίδη, λύνεται η πολιορκία στα καρέ, γρήγορα ο Τσιτουρίδης στον προθυμένο Κατσαντώνη, αλλά είναι μόνος του όμως και ο... Βγάζει πάσα όμως εδώ και την προλαβαίνει. Δεν υπάρχει όμως εδώ. Το γύρισμα το θεωρεί ο κύριος Καλόπουλος ότι είναι απόκρουση από τον Στεφανίδη. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Θερμαϊκού ότι ζητούσαν έμεσο φάουλ. Η μπάλα θα φτάσει στον Καραμαλή τώρα που πιέζει, αλλά κάνει φάουλ ο Καραμαλής επάνω στον Νίτσι τον Κύρου. Μόνο να αναφέρουμε φίλες και φίλοι ότι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 με 12 από το ράδιο Φωνή της Τούμπας στους 105,5 τα δρόμενα του ερασιτεχνικού
πρωταθλήματος με τον Στέλιο Ζαφυρίου. Από την αριστερή πλευρά τώρα στο προσκήνιο με τον Μύρονα το Μακαρόνα. Μπαίνει μες στην περιοχή, πλησιάζει, κάνει και το σουτ. Δεν είναι και το καλύτερο. Η μπάλα θα καταλήξει στους φιλάθλους του Ορφέα Σουρωτής. Ήδη πλησιάσαμε στο 52 της συνάντησης και το σκορ παραμένει στο 1-0. Από το 1 το λεπτό του πρώτου μέρους η ομάδα του Ορφέα Σουρωτής προηγήθηκε στο σκορ με τον Μύρονα το Μακαρόνα, ενώ το δεύτερο ημίχρονο εδώ μας παρουσιάζει ποιοτικά καλό ποδόσφαιρο. Για να δούμε τώρα εκεί που βγαίνει όμως σε θέση offside εδώ, να δούμε η μπάλα θα φτάσει μέσα στην αιστεία. Όχι, πέρασε από το αριστερό δοκάρι, αλλά είναι μη γινόμενη η φάση αυτή. Και με τον Ξεφτέρη τώρα. Ξεφτέρης αλλάζει το παιχνίδι, μάλλον θα επιχειρηθεί το offside τώρα. Ξεφτέρης επανέφερε γρήγορα για να χτυπηθεί το offside με τον αρχηγό της ομάδος, τον Στεφανίδη. Στεφανίδης αργοπορεί όμως, δεν ξέρω πού θέλει να βγάλει πάσα. Τελικά κάνει βαθιά σέντρα για τον Καμαρίδη. Βγαίνει γρήγορα επάνω στη φάση όμως ο κύριο ο Νίτσης. Εδώ τώρα για τον Καμαρίδη ζητάει, είναι φάουλ εδώ, πολύ μακρινή μπαλιά όπου θα καταλήξει στον goalkeeper τον Ξεφτέρη. Ο Ξεφτέρης μεταφέρει με τα χέρια τώρα για τον Θεό τον Τάσο. Ο Θεός ο Τάσος καυτή πάσα για τον Καμαρίδη. Καμαρίδης ο οποίος βγάζει γρήγορα για τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης από την άλλη την πλευρά για τον Μύρονα το Μακαρόνα. Μέσα στην περιοχή το πλασέ δεν είναι και το καλύτερο που επιχείρησε ο Μύρονας Αμακαρόνας. Έτσι χάνεται μεγάλη ευκαιρία από την αριστερή πλευρά. Όταν έβγαινε ο Μύρονας Αμακαρόνας επιχείρησε αυτό το πλασέ. Η μπάλα θα περάσει όμως από την απέναντι πλευρά της εστίας του Τσιτηρίδη Άου. Και το 1-0 εξακολουθεί να παραμένει εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Ορφέας Σουρωτής, Θερμαϊκός Τέρμης. Τσόχας. Τσόχας έχει κατοχή τώρα. Τσόχας. Κάνει βαθιά σέντρα για να βγάλει προς τον Νίτση, τον Παναγιώτη. Κεφαλιά του όμως θα φτάσει στον goalkeeper τον Ξεφτέρη. Ο οποίος βγήκε και μάζεψε. Ξεφτέρης τώρα. Καθώς ήδη πλησιάσαμε στο 53ο λεπτό. Βγάζει με τα χέρια τώρα για τον Τζομπανόπουλο. Τζομπανόπουλος περνάει για τον Καμαρίδη. Ο Καμαρίδης βρίσκει τον Μύρονα τον Μακαρόνα. Ο Μύρονας ο Μακαρόνας βγάζει πάσα για τον Ζαρογιάννη. Το τακουνάκι δεν έπιασε αυτό. Και τώρα στο παιχνίδι γρήγορα με τον Παναγιωτήτη και με τον Νίτση. Ο Νίτσης εδώ με τον Θεό τον Τάσο. Αλλά του κάνει δυνατό μαρκάρισμα ο Θεός ο Τάσος. Του πιάνει ο Καλόπουλος από το χέρι. Κάτι του λέει εκεί και του δείχνει και την κίτρινη κάρτα. Δίκαιη κάρτα. Και μπαίνει μέσα στο παιχνίδι ο γιατρός της συνάντησης, ο κύριος Κουμαράς, για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι φίλαθλοι εκεί που παρακολουθούν από την απέναντι πλευρά με τον, για να δούμε τώρα, βλέπουμε τον κύριο Παίδη. Δεν ξέρω, ναι, το βλέπουμε τον κύριο Παίδη. Τελικά ο Νίτσης ο Παναγιώτης θα σηκωθεί, ναι θα σηκωθεί. Για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Πανούση που είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 55ο λεπτό της συνάντησης. 55ο λεπτό με τον Πανούση, κάνει καυτή πάσα τώρα. Ο Θεός ο Τάσος απομακρύνει λίγο ρυψοκίνδυνα με τον Τσόχα εδώ. Παίζεται, αφήνει τα πλεονεκτήματα ο κύριος Καλόπουλος με τον Ζαρογιάννη. Ο Ζαρογιάννης περνάει όμως. Σιγανή πάσα του εδώ για τον Καμαρίδη. Έρχεται ο Ζαρογιάννης να κλέψει, δεν καταλαβαίνει την προσπάθεια αυτή. Βγάζει για τον Καζατζίδη, η ομάδα του Θερμαϊκού τώρα στο προσκήνιο από την απέναντι πλευρά με τον Σούβλατζη. Σούβλατζης. Σούβλατζης περνάει τον Γκριτζαλή. Βγάζει και πάσα τώρα εδώ για τον Σερασίδη. Σερασίδης θέλει να περάσει από την αριστερή πλευρά, αλλά είναι μεγάλο το άνοιγμά του. Έτσι αυτή η μπάλα, μάλλον η μπάλα θα καταλήξει και στο out, δείχνει ο κύριος Καλόπουλος. 56ο λεπτό της συνάντησης παραβρισκόμενη στο γήπεδο της Σουρωτής, Ορφέας Σουρωτής, με τον Θερμαϊκό Θέρμη στο 1-0, τέρμα που επιτέθηκε στο 1ο λεπτό από τον Μύρονα το Μακαρόνα, ενώ να δούμε τώρα τον Θεό τον Τάσο που περνάει για τον Μύρονα το Μακαρόνα, πίσω για τον Θεό τον Τάσο, αυτός μακρινή μπαλιά τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή για το κεφάλι του Μπάμπη του Καραμαλή, εδώ για τον Ζαρογιάννη, ο Ζαρογιάννης εδώ παίζεται λέει ο κύριος Καλόπουλος, δεν υπάρχει παράπτωμα, πλησιάζει τώρα για να κάνει και τη συρτή σέντρα στα καρέα, αλλά ο Γκρίτζαλης δεν το καταλαβαίνει, πάει μπάλα στον Καμαρίδη, ο Καμαρίδης βγάζει σέντρα τώρα από την, πάσα, από την απέναντι πλευρά στον Παρασκευόπουλο, αυτός κάνει τη σέντρα, απομακρύνεται όμως από τον Νίτση τον κύριο, η μπάλα τώρα θα απομακρυνθεί και θα φτάσει στον Νίτση τον Παναγιώτη, περνάει για τον Κατσαντώνη, είναι μόνο στο Τσομπανόπουλος, ο Τσομπανόπουλος το σταματάει εδώ, πάει μπάλα στον Νίτση, από εκεί όμως στον Βελιτσέλο και για να δούμε τώρα την επίδεση αυτή για τη μεγάλη ευκαιρία και χάνει μεγάλη ευκαιρία η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης να κάνει το 1-1 όταν ο Νίτσης εδώ έπαιξαν πολύ ωραία το 1-2 με τον Κατσαντώνη και
Ο Νίτσης εδώ επιχείρησε το σούτ, την μπάλα θα περάσει από την δεξιά εστία του goalkeeper Ξεφτέρη. Ξεφτέρης τώρα. Το 1-0 εξακολουθεί να παραμένει και ο κύριος Βοσνιάδης βλέπω έχει σηκώσει από τον μπάγκο του αρκετούς αγωνιζόμενους για να προθερμανθούν, να περάσουν μέσα στο παιχνίδι. Ο Πανούσης μεταφέρει πάλι στα καρέ του Ορφέα, σου ρωτήσει εκεί ο Παρασκευόπουλος με τον Μακαρόνα. Παρασκευόπουλος τώρα έβγαλε πάσα πολύ ωραία για τον Τσομπανόπουλο. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι με τον Καμαρίδη. Καμαρίδης από τη δεξιά πλευρά στον Γκρίτζαλη. Γκρίτζαλης έχει κατοχή από τη δεξιά πλευρά. Για να δούμε τον Γκρίτζαλη. Περνάει όμως πάσα για τον Καμαρίδη. Αυτός γυρίζει πάλι στον Γκρίτζαλη. Ο Γκρίτζαλης, για να δούμε τι θα επιδιώξει. Κάνει ένα μπάσιμο από την απέναντι πλευρά. Κάνει και τη σέντρα. Απομακρύνεται. Θέλει να φτάσει μπάλα στον Μπάμπη τον Καραμαλή. Τώρα στον Νίτσι. Περνάει για τον Κατσαντώνη. Πίσω για τον Τσομπανόπουλο. Και ο Τσομπανόπουλος ψύχρεμα στον goalkeeper του. Ξεφτέρει. Ωραίο ποιοτικό ποδόσφαιρο εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Το 1-0 παραμένει Ορφέας Σουρωτής με τον Θερμαϊκό. Θέρμης βγαίνει ο Μύρονος ο Μακαρόνος, κάνει το κοντρόλ ο Νίτσης. Τώρα με τον Βελιτσέλο. Βελιτσέλος τώρα. Βελιτσέλος τον Νίτσι, κόβεται από τον Μύρονα τον Μακαρόνα. Ο Θεός ο Τάσος απομακρύνει. Μπάλα θα φτάσει για τον Γκρίτζαλη. Κάνει προσπίση εκεί ο Γκρίτζαλης, καθώς πήρε με το κεφάλι και κατέβασε. Τώρα ο Γκρίτζαλης από τη δεξιά πλευρά που έχει και το σούβλατζι. Προτιμάει να κάνει συρτή σέντρα. Κόβεται όμως εδώ στη συνέχεια από τον Πανούση και στον Παναγιωτίδη μπάλα. Περνάει στο χώρο του κέντρου για τον Κατσαντώνη. Κάνει το λάθος αυτός. Βγάζει για τον Καμαρίδη. Καμαρίδης εδώ δεν αντιλαμβάνεται που ερχόταν ο Κατσαντώνης. Την κλέβει όμως την προσπάθεια. Περνάει τώρα για τον Ζαρογιάννη. Ο Ζαρογιάννης εδώ μαζί με τον Νίτσι. Ο Νίτσι κάνει προσπίση ο Κύρου και αφήνει να καταλήξει στο out. Το 1-0 παραμένει. Καθώς πλησιάσαμε στο 59ο λεπτό της συνάντησης και το σκορ παραμένει στο 1-0. Καμαρίδης, Νίτσης, Παναγιώτης, Βελιτσέλος. Γυρίζει πιο πλάγια στον Παναγιωτίδη. Αυτός θέλει να αλλάξει το παιχνίδι με τον Σερασίδη. Προτιμά να γυρίσει στο χώρο του κέντρου στον Καζατζίδη. Τρέχει όμως ο Παρασκευόπουλος. Τον κόβει πολύ ωραία τώρα ο Μύρονας ο Μακαρόνας. Βγάζει για τον Ζαρογιάννη. Ο Ζαρογιάννης από την αριστερή πλευρά, δούμε, θα κάνει την προσπίση εδώ. Ο Ζαρογιάννης έχει κατοχή, έχει το Μύρονα το Μακαρόνα, του βγάζει την μπάσα. Ο Μύρονας ο Μακαρόνας ψάχνει στήριγμα, γυρίζει πίσω στον Θεό τον Τάσο. Θεός ο Τάσος, για να δούμε τι θα επιδιώξει, θα βγάλει μάλλον πάσα για τον Καμαρίδη. Ο Καμαρίδης έχει κατοχή, ο Καμαρίδης εδώ και έχουμε φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Καλόπουλος υπέρ της ομάδος του Ορφέας Σουρωτής, ακριβώς με τη συμπλήρωση του 60ου λεπτού της συνάντησης και το σκορ εδώ, φίλες και φίλοι, παραμένει από το πρώτο ημιχρόνιο στο 1-0. Ενώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, τη συνάντηση ο κύριος Καλόπουλος τα λέει εκεί με τον Θεό τον Τάσο. Θα πρέπει να προσέξει ο Θεός ο Τάσος, έχει και κίτρινη κάρτα. Δεν είναι σε τίποτα, ο Καλόπουλος να του βγάλει και δεύτερη. Με τον Μύρονα τον Μακαρόνα επιχειρεί τη σέντρα εδώ, πάει στα χέρια, χάνει προς στιγμή όμως την μπάλα ο γκολκίπερ ο Τσιτηρίδης. Τώρα που όμως την ξαναμπλοκάρει και επαναφέρει με το δυνατό βολέι, μπάλα θα φτάσει όμως για τον Κατσαντώνη. Ο Κατσαντώνης εδώ μαζί με τον Τσομπανόπουλο γυρίζει στον Παναγιωτίδη. Ο Παναγιωτίδης στο Σερασίδη, Σερασίδης από την απέναντι πλευρά για το σούβλατζι. Έρχεται και ο Γκρίτζαλης για βοήθεια, αλλάζει το παιχνίδι και βγάζει τώρα για τον Τσόχα. Τσόχας, για να δούμε τι θα επιδιώξει. Θέλει να περάσει πάσα, κάνει το λάθος Παρασκευόπουλος. Παρασκευόπουλος βγάζει πάσα πολύ ωραία για τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης βγάζει για τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής εδώ γρήγορα έρχεται ο Παρασκευόπουλος. Δυνατό μαρκάρισμα από τον Νίτσι τον Κύρου και δεν ξέρω αν θα δείξει και την κίτρινη κάρτα ο κύριος Καλόπουλος. Εδώ είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Παρασκευόπουλος από το μαρκάρισμα αυτό του Νίτσι του Κύρου. Του δείχνει την κίτρινη κάρτα. Τελικά ο κύριος Καλόπουλος έβγαλε την κίτρινη κάρτα και την υπέδειξε στον Νίτσι. Ωραίο παιχνίδι που μας παρουσιάζουν και οι δύο οι ομάδες εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Ο Ορφέας Σουρωτής που αντιμετωπίζει το Θερμαϊκό Θέρμης για την Α1 κατηγορία του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου. 13η αγωνιστική. Και με τον Τζομπανόπουλο, Καμαρίδης. Περνάει πάσα τώρα για τον Θεό τον Τάσο από την αριστερή πλευρά. Θεός Τάσος. Προσπαθεί και βρίσκει τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης εδώ, πιεζόμενος. Κάνει προσποίηση στον Ζαρογιάννη. Επιμένει να έχει κατοχή. Θέλει να περάσει ενδιάμεσα από 2-3, αλλά δεν τα καταφέρνει. Περνάει παλιά τώρα για τον. Έχουμε φάουλ εδώ, ναι. Φάουλ επιθετικό που κάνει ο Ζαρογιάννης. Συνεχίζουμε με τον Τζόχα. Τσομπανόπουλος, πάει μπάλα πας στον Παναγιωτίδη, από εκεί στον Τσομπανόπουλο, αφήνει τα πλεονεκτήματα ο κύριος Καλόπουλος, ο Παναγιωτίδης έχει κατοχή από τα πλάγια και σημειώνει τώρα το φάουλ εδώ πάνω στον, έχουμε, για να δούμε, τρέχει εκεί κάποιους διαπληκτισμούς, όχι, τελικά ηρεμεί, ο Κατσαντώνης θα βάζει με τον Τσομπανόπουλο,
Πάει εκεί όμως τώρα ο Βοσνιάδης για να χωρίσει και τον Τζομπανόπουλο, τον απομακρύνει τον Τζομπανόπουλο. Την κίτρινη κάρτα στον Τζομπανόπουλο. Και ο κύριος Καλόπουλος τώρα συζητάει με τον Βοσνιάδη και του λέει: Αλέκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε κίτρινη κάρτα σε ποιον όμως αυτή τη φορά? Κίτρινη κάρτα και στον Κατσαντώνη από τον Θερμαϊκό Θέρμη. Εκεί λογομάχησαν οι δύο παίκτες, ο Κατσαντώνης μαζί με τον Τσομπανόπουλο. Ο κύριος Καλόπουλος έδειξε και στους δύο κίτρινες κάρτες. Ένα φάουλ τώρα από τη δεξιά πλευρά με τον Βελιτσέλο, όπως έχει κερδίσει η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμη στο 1-0, παραμένει και αισίωσε. Τώρα φτάσαμε στο 63ο λεπτό της συνάντησης. Ο Καλόπουλος τα λέει εκεί, να πάει πιο πίσω το τείχος. Και τώρα με τον Βελιτσέλο, ο Βελιτσέλος επιχειρεί τη σέντρα, βγαίνει όμως πρώτος επάνω στη φάση ο Τσομπανόπουλος και απομακρύνει με τον Παρασκευόπουλο που έχει κατοχή, κάνει το άνοιγμα αλλά στο πουθενά όμως θα μπορούσε να βγάλει έξω δεξιά στον Ζαρογιάννη. Ο Ζαρογιάννης χειροκροτεί και την προσπάθεια του Παρασκευόπουλου. Τώρα έχει ο Πανούσης κάνει βαθιά σέντρα. Ο Τσομπανόπουλος πηδάει για κεφαλιά, κόβει μπάλα στον Παρασκευόπουλο και από εκεί στον Καμαρίδη. Ο Καμαρίδης εδώ βγάζει πάσα τώρα για τον Γκρίτζαλη. Γκρίτζαλης όμως εδώ δεν τρέχει ο Καμαρίδης για να την προλάβει και έγινε το λάθος εδώ και βγαίνει ο Καραμαλής ο Μπάμπης τώρα μαζί με τον γκολκίπερ τον Τσιτηρίδη που απομακρύνει στο πλάγιο. Διέτρεξε άμεσο κίνδυνο η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης, ενώ η μπάλα θα φτάσει που από την δεξιά πλευρά που έχει ο Παπαδόπουλος, περνάει για τον Ζαρογιάννη, δεν τα καταφέρει αυτό. Η μπάλα στον Παναγιωτίδη, η κατοχή τώρα για τον Βελιτσέλο, ο Βελιτσέλος περνάει για τον Τσόχα. Τσόχας τώρα, Τσόχας εδώ τον κόβει εντυπωσιακά, θα λέγαμε ο Μύρωνας ο Μακαρόνων, ο σκόρε του τέρματος και με τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής εδώ γυρίζει πιο πίσω και βγάζει πάσα για τον Παρασκευόπουλο. Παρασκευόπουλος εδώ, δυνατό μπαρκάρισμα από τον Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα, αλλά ο κύριος Καλόπουλος μάλλον δεν θα την βγάλει. Μάλλον δεν θα την βγάλει γιατί γνωρίζει ότι ο Καζαντζίδης, ο αρχηγός της ομάδας του Θερμαϊκού Θέρμης, έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα και γίνεται η τελευταία αλλαγή για το Θερμαϊκό Θέρμης. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι ο Κατάγκας. Εδώ ο κύριος Καλόπουλος δεν έβγαλε την κίτρινη κάρτα στον Καζαντζίδη, ο οποίος είχε κίτρινη κάρτα. Ήταν δύσκολο για να την βγάλει. Και τώρα αποχωρεί από τον αγώνα ο Τσόχας και παίρνει τη θέση του ο νούμερο 14, ο Κατάγκας. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση τώρα που πλησιάζουμε του 65ου λεπτού και το σκορ παραμένει στο 1-0. Ο Ορφέας ρωτήσει Θερμαϊκός Θέρμης, τι λέει εκεί όμως ο Καλόπουλος. Ο Καλόπουλος λέει ότι να επαναληφθεί το φάουλ, διότι δεν σφύριξα. Αυτό άκουσαμε να λέει ο Καλόπουλος. Εγώ δεν σφύριξα για να συνεχίσει το παιχνίδι ο Τσομπανόπουλος. Έτσι επαναλαμβάνεται τώρα το φάουλ. Ο Τσομπανόπουλος κάνει βαθιά σέντρα για το κεφάλι του Καραμαλή. Τον βρίσκει εκεί όμως. Έρχεται ο Καμαρίδης. Ο Καμαρίδης τώρα κάνει και το σούτ αυτό εδώ. Αλλά καλό το σούτ, αλλά πέρασε από την αριστερή αιστεία του γκολκίπερ όμως του Τσιτηρίδη. Ενώ πίσω από την αιστεία του Τσιτηρίδη είναι οι φίλαθλοι εκεί και καταχειροκροτούν τις προσπάθειες των παιχτών του Ορφέα Σουρωτής. Δεν ξέρω, ο κύριος Παΐδης μας βλέπει από εκεί. Τσιτηρίδης, ο οποίος επανέφερε τώρα ο Στεφανίδης. Ο Στεφανίδης με τον Βελιτσέλο, Βελιτσέλος όμως εκεί με τον Στεφανίδη. Ο Στεφανίδης εδώ, αλλά έχουμε επιθετικό φάουλ. Σταματάει η επιθετική ενέργεια του Θερμαϊκού Θέρμης. Και τώρα γρήγορα θα μεταφέρει την μπάλα ο Τσομπανόπουλος στο ημικύκλιο του χώρου του κέντρου. Βγάζει πάσα τώρα για τον Παρασκευόπουλο. Αυτός βρίσκει τον Γκρίτζαλη από την δεξιά πλευρά. Οι αλλαγές ακόμα δεν γίνονται για την ομάδα του Ορφέα Σουρωτής. Κάνει κάποιες προσποιήσεις. Ο Γκρίτζαλης έχει κλειστεί όμως. Έχει δύο να αντιμετωπίσει. Περνάει ο Γκρίτζαλης και κερδίζει φυσικά τώρα το κόρνερ με την επιμονή που τον κατέχει. 65 λεπτό. Το 1-0 παραμένει. Ορφέας Σουρωτής, Θερμαϊκός Θέρμης, πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής και με τον Γκρίτζαλη. Ο Γκρίτζαλης είναι που θα εκτελέσει το κόρνερ από την δεξιά πλευρά, είναι το επιχειρεί καλό, εκεί μπάλα που θα φτάσει στον Τσομπανόπουλο, κεφαλιά του Τσομπανόπουλου όμως έσκασε κάτω στο τερέν και από εκεί πήρε ύψος και πέρασε πάνω από την εστία του goalkeeper Τσιτηρίδη out. Τώρα έπεσε και ο ήλιος εδώ. Ο κύριος Καλόπουλος λέει να στηθεί στο σωστό σημείο για το ελεύθερο. Και πραγματικά αυτό εκεί κάνει ο Τσιτηρίδης. Τσιτηρίδης. Επανέφερε τώρα. Μπάλα στον Παρασκευόπουλο. Στον Καμαρίδη, στον Βελιτσέλο, στον Καζαντζίδη. Αλλάζει το παιχνίδι αλλά θα την προλάβει όμως. Είναι αδύνατο να την προλάβει ο Σούβλατζης.
Και από τη δεξιά πλευρά τώρα στο προσκήνιο με τον Παρασκευόπουλο. Ο Παρασκευόπουλος βγάζει πάσα για τον Καμαρίδη, πίσω για τον Παρασκευόπουλο. Αυτός κάνει τη σέντρα για το κεφάλι του Καραμαλή. Ο Καραμαλής όμως η κεφαλιά του ήταν περισσότερο απόκρουση. Ένα άνοιγμα τώρα που γίνεται δεν είναι και το καλό, ελέγχεται όμως από τον Θεό τον Τάσο. Δεν ξέρω ο Θεός τον Τάσο άμα την σταματάει όμως την μπάλα και βγάζει τώρα για τον Τσομπανόπουλο. Μάλλον ο Τσομπανόπουλος θα απομακρύνει τώρα. Παραλίγο να χάσει. Δέστε ένα λάθος από τον Τσομπανόπουλο και η μπάλα θα φτάσει για από τον Στεφανίδη εδώ. Νέα κόντρα από τον Στεφανίδη πάνω στα πόδια του Νίτσι του Παναγιώτη. Τέλος πάντων εδώ στη μεγάλη περιοχή δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα λάθη. Θα μπορούσε ο Θεός ο Τάσος να την αφήσει και στο πλάγιο ή να απομακρύνει. Έρχεται ο Θεόδωρος ο Παπαδόπουλος από την απέναντι πλευρά για να εκτελέσει τώρα όμως το πλάγιο. Η μπάλα στην κατοχή του Θερμαϊκού με τον Νίτσι. Περνάει τώρα για τον Κατσαντώνη. Ο Θεός ο Τάσος βγαίνει γρήγορα και απομακρύνει και η μπάλα πάει εκτός γηπέδου. Εκτός γηπέδου. Και μια άλλη μπάλα ζητά ο κύριος Καλόπουλος και έρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Το σκορ εδώ παραμένει στο 1-0 από το πρώτο μέρος. Ήδη πλησιάσαμε, φίλες και φίλοι, στο 68 λεπτό. Ορφέας Ουρωτής, Θερμαϊκός Θέρμης, πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Τώρα ο Στεφανίδης απομακρύνει, φτάνει μπάλα στον Καραμαλή. Ο Καραμαλής τρέχει για να την προλάβει, δεν θα τα καταφέρει. Καζαντζίδης. Καζαντζίδης πίσω έβγαλε πάσα τώρα για τον Νίτσι τον Κύρου. Με κεφαλιά ο Θεόδωρος ο Παπαδόπουλος, είναι ο Σούβλατζης εδώ. Τρέχει και ο Γκρίτζαλης για να προλάβει. Αλλά το πλάγιο είναι υπέρ του Θερμαϊκού. Πίσω για τον Πανούση. Πανούσης ο οποίος έχει κατοχή. Πανούσης κάνει βαθιά σέντρα τώρα για το κεφάλι του Κατσαντώνη. Βγαίνει όμως ο Στεφανίδης εδώ γρήγορα με τον Γκρίτζαλη. Ο Γκρίτζαλης θέλει και απλώνει το πόδι του. Θα λέγαμε ο Γκρίτζαλης κατά κάποιο τρόπο έχει λίγο κουραστεί τώρα. Στη συνέχεια όμως εδώ βγαίνει για τον Κατσαντώνη μπάλα για τον Παναγιωτίδη. Έρχεται ο Θεός ο Τάσος εδώ για τον Βελιτσέλο. Λίγο πλάγια τώρα πάει μπάλα. Έρχεται στην κατοχή όμως εδώ για τον Κατάγκα. Ο Κατάγκας εδώ το πλάγιο που κερδίζει η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης από την παρέμβαση εκεί του Θεού του Τάσου. Και έρχεται ο Βελιτσέλος που έχει δυνατό πλάγιο. Μεταφέρει την μπάλα κοντά στην περιοχή του Ξεφτέρη. Ο Βελιτσέλος είναι έτοιμος για να το εκτελέσει. Το εκτελεί. Ο Καραμαλής, ο Μπάμπης πάλι μπάλα στο Βελιτσέλο. Αυτός επιχειρεί νέα σέντρα. Ο Καραμαλής απομακρύνει. Θα λέγαμε τώρα νέα γέμισμα εδώ που γίνεται. Αλλά η μπάλα θα φτάσει όμως στον goalkeeper τον Ξεφτέρη. Και ο Ξεφτέρης μάλλον τώρα θα επιχειρήσει και το δυνατό βολέ που βγήκε και ένα αεράκι. Ευνοεί όμως εκεί την ομάδα του Ορφέα και τώρα με τον Καμαρίδη. Καμαρίδης αλλάζει το παιχνίδι και γρήγορα βγάζει για τον Γκρίτζελ. Εδώ με τι θα επιδιώξει ο Γκρίτζελ από τη δεξιά πλευρά. Τον βγάζει τη σέντρα όμως. Η μπάλα θα φτάσει όμως στον Τσιτηρίδη. Πήγαινε για το κεφάλι του Ζαρογιάννη. Η μπάλα στον πίσω όμως εδώ γρήγορα που αφήνει ο Στεφανίδης και ο Τσομπανόπουλος στον goalkeeper τον Ξεφτέρη. Συνεχίζουμε το παιχνίδι μας εδώ στο γήπεδο της Σουδωτής. Το αποτέλεσμα εξακολουθεί να παραμένει στο 1-0. Τέρμα που επιτέθη στο 1 το λεπτό από τον Μύρονα το Μακαρόνα. Και με αργά βήματα τώρα ο Ξεφτέρης που επαναφέρει. Σκάνει μπάλα μπροστά στον Καμαρίδη. Ο Καμαρίδης έχει τον Βελιτσέλο. Ο Καμαρίδης βγάζει πάσα, δεν είναι και καλύτερη. Πάει πάνω στα πόδια του Βελιτσέλο. Κατοχή για τον Καζατζίδη. Καζατζίδης τώρα αλλάζει το παιχνίδι και βγάζει για τον Κατσαντώνη. Τώρα για τον Νίτσι. Πατάει για τον Παναγιωτίδη. Έρχεται ο Μύρονας ο Μακαρόνας. Βγάζει για τον Παρασκευόπουλο. Κακή η επιλογή του Παρασκευόπουλου. Καθώς έβγαλε πάσα, αλλά ξανακερδίζει ο Παρασκευόπουλος. Βγάζει πάσα πολύ ωραία για τον Ζαρογιάννη. Αυτός έκανε και νέο λάθος. Ο Ζαρογιάννης ξανακερδίζει. Μπαίνει μόνος του τώρα. Βγάζει και ωραία πάσα τώρα και το 2-0. Ναι, και το 2-0. Εντυπωσιακό γκολ, φίλες και φίλοι. Εντυπωσιακό γκολ το 1-2 αυτό. Εκπληκτική ενέργεια του Ορφέας Ουρωτής και τρέχει ο Παρασκευόπουλος και χαρίζει τον γκολ από ό,τι βλέπω εκεί στους φιλάθλους. Ένα εντυπωσιακό τέρμα που πέτυχε η ομάδα του Ορφέας Ουρωτής όταν άλλαξαν πολύ ωραία το 1-2 αυτό που είχατε δει. Ο Καραμαλής ο Μπάμπης έβγαλε ωραία πάσα στον Παρασκευόπουλο. Αυτός βγήκε μόνος του με τον Τσιτηρίδη, τον πλάσαρε και κάνει το 2-0. Φίλες και φίλοι, ακριβώς με τη συμπλήρωση τώρα του 71ου λεπτού. Εντυπωσιακό γκολ, φίλες και φίλοι. Το πανηγύρισαν και δεόντως εκεί φίλαθλοι από την πλευρά εκεί απέναντι. Συνεχίζουμε τώρα πάλι με την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Κόβεται όμως, έρχομαι τον Καμαρίδη. Ο Καμαρίδης περνάει τώρα πολύ ωραία πάσα για τον Ζαρογιάννη. 2-2 είναι. Για να δούμε ο Ζαρογιάννης, αλλά ήρθανε και κάλυψαν τώρα του Θερμαϊκού. Η μπάλα θα φτάσει όμως τώρα στον Θεό τον Τάσο. Ο Θεός ο Τάσος προτιμάει να βγάλει για τον Μύρονα τον Μακαρόνα. Εδώ όμως δίνει φάουλ. Αν είναι δυνατόν. Δεν υπήρχε παράπτωμα φάουλ. Απλώς ο Μακαρόνας πάτησε την μπάλα και στραβοπάτησε.
Με τίποτα δεν υπήρχε φάουλ. Ο κύριος Καλόπουλος υπέδειξε φάουλ εδώ. Απλώς ο αγωνιζόμενος πάτησε την μπάλα και έπεσε. Ο κύριος Προδαφίκας, να δούμε πόσα λεφτά θέλουμε για να τελειώσει το παιχνίδι. Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, κύριε Προδαφίκα? Στο 72. Συμφωνούν τα ρολόγια μας με τον κύριο Προδαφίκα, τον βοηθώ εδώ, ο οποίος θα πάει πολύ καλά στη σημερινή συνάντηση. Να δούμε τώρα, θα σηκωθεί. Ναι, θα σηκωθεί όμως εδώ ο Μύρωνος ο Μακαρόνας. Δεν έχει και τίποτα. Έτρεξε και ο φυσιοθεραπευτής της ομάδος του Ορφέα Σουρωτή. Το 2-0 εδώ παραμένει και τώρα με τον Θεό τον Τάσο να είναι στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Θεός ο Τάσος, ωραίο το φάουλ εδώ, αλλά πέφτει και μπλοκάρει όμως ο Τσιτηρίδης. Εντυπωσιακό γκολ πέτυχε η ομάδα του Ορφέα Σουρωτή σε το δεύτερο, ειδικά όταν παίχτηκε πάρα πολύ γρήγορα το 1-2 από την πάσα του Καμαρίδη. Πήγε στον Μπάμπη τον Καραμαλή. Ο Μπάμπη ο Καραμαλή έβγαλε πολύ ωραία assist πάσα στον επερχόμενο από την αριστερή πλευρά Παρασκευόπουλο. Αυτό μπήκε μέσα στην περιοχή. Τρίπλαρε και. Τελικά έχουμε χέρι εδώ από τον Πανούση και είναι κάρτα αυτό. Όταν επίδειξε ο Καραμαλή και έκανε ο Παρασκευόπουλο το 2-0, ο Πανούση δέχεται την κάρτα αυτή. Ο κύριος Καλόπουλος έχει βγάλει 8 κίτρινες κάρτες στο σημερινό παιχνίδι. Περισσότερες κάρτες έβγαλε στην ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμη. Ναι, περισσότερες κάρτες στο Θερμαϊκό Θέρμης. 5 έβγαλε στο Θερμαϊκό Θέρμη και 3 στην ομάδα του Ορφέα Σουρωτής. Και τώρα ένα φάουλ με τον Καραμαλή και με τον Ζαρογιάννη σε καλό σημείο. Για να δούμε τι θα επιδιώξει η ομάδα του Ορφέα Σουρωτής εδώ από τον Ζαρογιάννη με τον Μπάμπη τον Καραμαλή. Ο Μπάμπη τον Καραμαλή επιχείρησε το σούτ, αλλά δεν είναι και το καλύτερο. Περνάει από την αριστερή αιστεία του goalkeeper Τσιτηρίδη out. Και αισίωσε τώρα, πλησιάζουμε φίλες και φίλοι στο 74ο λεπτό τη συνάντηση. Θέλουμε 16 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Και η ομάδα του Ορφέα Σουρωτής επί του Θερμαϊκού Θέρμης είναι στο 2-0. Τέρματα που επιτευχθήκαν από τον Μύρωνα τον Μακαρόνα στο 1ο λεπτό και στο 71 της συνάντησης έκανε το σκορ ο Παρασκευόπουλος. Έχουμε φάουλ εδώ που δείχνει ο κύριος Καλόπουλος επάνω στον Καμαρίδη. Ο Καμαρίδης έκανε το φάουλ και γίνεται η αλλαγή που σας λέγαμε. Περνάει έξω ο Γκρίτζαλης και θα πάρει τη θέση του ο Στογιάννης. Δεν ξέρω αν ακούτε και τον κύριο Βοσνιάδη εδώ που δίνει τις συμβουλές στους παίκτες του. Ενώ ο Γκρίτζαλης τώρα αποχωρεί και παίρνει τη θέση του ο Στογιάννης και πάει στα αμυντικά του καθήκοντα. Φυσικά είναι αμυντικός ο Στογιάννης. Και τώρα με τον Πανούση. Ο Πανούσης προσπαθεί να βγάλει πάσα για τον Κατσαντώνη. Κεφαλιά όμως από εδώ που πάει γρήγορα για τον Σερασίδη. Το σούτ εδώ και εντυπωσιακή επέμβαση στο ωραίο γύρισμα, στο γυριστό σούτ από τον Σερασίδη και καταχειροκροτείται αυτή η υπέροχη φάση εδώ από τους φιλάθλους. Μια και ο Σερασίδης από την αριστερή πλευρά επιχείρησε το σούτ με το γύρισμα του σώματός του και ο Ξεφτέρης εκεί μπλόκαρει. Μπάλα θα φτάσει στο Στογιάννη. Στογιάννης περνάει πάσα για τον Ζαρογιάννη. Διά τα καταφέρει στον Καζατζίδη, τον αρχηγό της ομάδας του Θερμαϊκού. Βγάζει πάσα τώρα, αλλά δεν είναι και καλύτερη. Πίσω όμως ο Στεφανίδης στον Ξεφτέρη. Αργά-αργά ο Ξεφτέρης, μάλλον τώρα επαναφέρει και με το δυνατό βολέ που τον κατέχει στον Ζαρογιάννη. Περνάει μπάλα για τον Ζαρογιάννη, δεν ξέρω αν την προλάβει. Την προλαβαίνει, την κλέβει όμως από τον Καντάγκα. Εδώ έχουμε τον Ζαρογιάννη, βγάζει όμως επάνω στα πόδια. Σωστά είναι για την ομάδα του Ορφέα Σουρωτή. Μια και έξυπνη κίνηση από τον Ζαρογιάννη. Βρήκε τα πόδια του Καντάγκα και παραχωρήθη το πλάγιο που έρχεται να το εκτελέσει. Δεν ξέρω ποιος θα το εκτελέσει. Θα το εκτελέσει όμως ο Μύρωνας ο Μακαρόνας με το Ζαρογιάννη. Εδώ νέο φάουλ που κάνει ο Καζατζίδης. Θα πρέπει να προσέξει ο Καζατζίδης. Έχει κίτρινη κάρτα. Στην περιγραφή του σημερινού παιχνιδιού είναι ο Στέλιος Ζαφυρίου εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Ορφέα Σουρωτής με τον Θερμαϊκό Θέρμης στο 2-0. Για να δούμε το Θεό τον Τάσο, κάνει μια βαθιά σέντρα. Βγαίνει ο Τσιτηρίδης εδώ μαζί με τον Μπάμπη τον Καραμαλή. Ο Μπάμπης Καραμαλής κάνει επιθετικό φάουλ επάνω στον goalkeeper τον Τσιτηρίδη στο 76 προς 77 βαδίζουμε τώρα. Κατάγκας. Θεός Τάσος περνάει από όλους η μπάλα. Μάλλον θα καταλήξει πλάγιο υπέρ της ομάδας του Ορφέα. Σωστά.
Να αναφέρουμε, φίλες και φίλοι, ότι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 με 12 τα δρόμενα του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου με τον Στέλιο Ζαφυρίο από το ράδιο Φωνή της Τούμπας στους 105,5 και περνάει πάσα αλλοπανούση σε κόβη. Μπάλα θα φτάσει όμως για το Βελιτσέλο. Βελιτσέλος εδώ κοντά μας, εδώ ήρθαν και λάσπες στο πρόσωπό μας. Είμαστε πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι διατρέχουμε άμεσο κίνδυνο η σωματική μας ακεραιότητα και από την αριστερή πλευρά με το Σούβλατζι βγαίνει εντυπωσιακά όμως ο γκολκίπερ τώρα ο Ξεφτέρης και με δυνατό βολέ μεταφέρει κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Νίτσης εδώ ο Κύρου, πάει η μπάλα στον Καμαρίν με το, στο πάρι με το Στίδος, περνάει τώρα ο Ζαρογιάννης από την αριστερή πλευρά στον, στην προσπάθεια του Μύρωνα το Μακαρόνα, βγάζει πάσα για τον Καμαρίδη, ο Καμαρίδης εδώ όμως του πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα θα λέγαμε ο Καζαντζίδης. Την ώρα που ήταν έτοιμος να επιχειρήσει το σουτ και να κάνει το 3-0, του έκλεψε θα λέγαμε την προσπάθεια ο Καζαντζίδης. Ο Καζαντζίδης είναι πολύ ωραίος παίκτης από την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης. Εδώ με τον Νίτσι, πηδάει ο Τσομπανόπουλος. Η μπάλα φτάνει όμως για τώρα για τον Κατσαντώνη. Περνάει πάσα από τη δεξιά πλευρά στον Κατάγκα. Ο Κατάγκας κάνει προσποίηση επάνω στο Μύρωνα τον Μακαρόνα. Βγάζει και πάσα τώρα. Για να δούμε εκεί με τον Στεφανίδη που απομακρύνεται. Όχι και τόσο καλή απομάκρυση. Είναι ο Θεός ο Τάσος. Εδώ μάχεται. Εδώ θέλει να κερδίσει και κερδίζει με το πείσμα που τον κατέχει, αλλά θα περάσει το πλάγιο. Πέρασε το πλάγιο, δεν την πρόλαβε ο Ζαρογιάννης. Και το 2-0 παραμένει. Ορφέας Ουρωτής με τον Θερμαϊκό Θέρμης. Εντυπωσιακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ο Βελιτσέλος το πλάγιο, ο Τικόβιο Τσομπανόπουλος, ο Καμαρίδης απομακρύνει με ένα δυνατό βολέ για τον Καραμαλή. Στον Μπάμπη τον Καραμαλή κόβει ο Πανούσης. Πιέζει η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμη, θέλει να μειώσει τη διαφορά του 2-0. Μπάλα στον Παναγιωτίδη τώρα. Ο Θερμαϊκός Θέρμης στο προσκήνιο. Θέλει να περάσει για τον πάσα. Εδώ έχουμε παίζεται, δεν υπάρχει τίποτα. Καθώς η μπάλα θα φτάσει για τον Παρασκευόπουλο, βγαίνει όμως πολύ ωραία ο Καζαντζίδης. Αυτός ο νεαρός έχει κάνει και ένα μακρινό σουτ. Είναι αδύναμο στα χέρια του γκολκίπερ του Ξεφτέρη. Αυτός ο νεαρός του Θερμαϊκού Θέρμη πάνω κάτω αγωνίζεται. Η μπάλα θα φτάσει για τον Ζαρογιάννη. Βγάζει για τον Ζαρογιάννη, βγάζει και πάσα. Ο Ζαρογιάννης αφήνει εδώ. Θέλει να περάσει μόνος του να τα κάνει όλα. Για να δούμε, θα βγάλει τον Καραμαλή τον Μπάμπη. Βγάζει τον Καραμαλή offside. Είναι offside ο Καραμαλής ο Μπάμπης. Παναγιωτίδη, συνεχίζεται η προσπάθεια καθώς τώρα πλησιάσαμε στο 71ο λεπτό της συνάντησης, πάμε για το 80 τώρα και στο προσκήνιο τώρα βγαίνει γρήγορα ο Στεφανίδης, κόβει ο Μπάμπης, ο Καραμαλής περνάει για τον Ζαρογιάννη, πάλι για τον Μπάμπη τον Καραμαλή, ο Μπάμπης ο Καραμαλής δεν θα τα καταφέρει εδώ, η κόντρα δεν τον ευνόησε, πάει μπάλα τώρα για τον Παναγιωτίδη, Παναγιωτίδης από την απέναντι πλευρά βγάζει για τον Σερασίδη, Σερασίδης ο οποίος έχει κατοχή περνάει για τον Κατσαντώνη, Κατσαντώνης κλείνεται εκεί με τον Στεφανίδη, τον πιέζει, δεν υπάρχει φάουλ εδώ και απομακρύνει τώρα ο Στεφανίδης για τον Παρασκευόπουλο, Παρασκευόπουλος έχει αριστερότερα τον Ζαρογιάννη, ο Ζαρογιάννης βγάζει πάσα για τον Παπαδόπουλο, ο Παπαδόπουλος θέλει να κάνει μια ατομική ενέργεια, έχει όμως πλάι εκεί τον βγάζει, υπάρχει offside τον Μπάμπης ο Καραμαλής. Και τώρα που έπεσε και ο ήλιος εδώ βγήκε και λίγο ψυχρό αεράκι. Δεν ξέρω εκεί οι φίλαθλοι αν κρυώνουν που παρακολουθούν το παιχνίδι. Συνεχίζουμε το παιχνίδι μας φίλες και φίλοι από την αριστερή πλευρά τώρα στο προσκήνιο με τον Κατσαντζίδη που βγάζει πολύ ωραία για το Σούβλατζι. Ο Σούβλατζι θέλει να κάνει τη σέντρα, την επιχειρήσει καυτή εκεί για τον Κατσαντώνη. Θέλει να παίξει το 1-2. Τσομπανόπουλος εδώ απομακρύνεται από τον Γιάννη. Ο Κατάγκας θα την προλάβει. Μάλλον δεν θα την προλάβει. Όχι, δεν την προλάβει. Έχει περάσει το πλάγιο. Είναι υπέρ της ομάδας του Ορφέα Σουρωτής από την αριστερή πλευρά ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Το 2-0 παραμένει. Ορφέας Ουρωτής με τον Θερμαϊκό Θέρμης, πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου. Και μην ξεχνάτε, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από το ράδιο Φωνή της Τούμπας στους 105,5 με το Στέλιο Ζαφυρίου για το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο. Για να δούμε τελικά η μπάλα που φτάνει για τον Πανούση. Ο Πανούσης εδώ με το Στεφανίδη. Η μπάλα θα φτάσει από την απέναντι πλευρά στον Κατσαντώνη. Περνάει για τον Σερασίδη. Σερασίδης που μπαίνει απειλητικά. Εδώ παίζεται και έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι φίλες και φίλοι. Ακριβώς με τη συμπλήρωση τώρα του 81ου λεπτού της συνάντησης. Όταν ανατράπει ο Σερασίδης εκεί από τον Στογιάννη και από τον Στεφανίδη. Πήγαν να τον κόψουν. Έτσι και οι δυο μαζί ανέτρεψαν εκεί τον Σερασίδη και ο κύριος Καλόπουλος δείχνει την εσχάτη των ποινών των 11 βιβάτων. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Κατσαντώνης πάει για να εκτελέσει το πέναλτι ακριβώς με τη συμπλήρωση του 81ου λεπτού. Αλλάζουν τα δεδομένα τώρα. Θα δούμε ο Ξεφτέρης που είναι σπεσιαλίστας, έχει αποκρούσει πολλά πέναλτι, αλλά και ο Κατσαντώνης τον θεωρούμε σπεσιαλίστα.
στο 82ο λεπτό. Το πέναλτι με τον Κατσαντώνη. Ο Κατσαντώνης παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Το εκτελεί, αποκρούει εκεί εντυπωσιακά. Όμως σας είπαμε ότι ο Ξεφτέρης είναι το κάτι άλλο. Έχει θα λέγαμε, απεσοβήσει αρκετές παραβιάσεις από τα πέναλτι. Το θυμόμαστε από τη Μηχανιώνα, όταν στον τελικό που έγινε το Πανελλήνιο κάτω στην Αθήνα, στα Τρίκαλα με την ομάδα του Πειραιά, απόκρουσε τρία πέναλτι και στο σημερινό παιχνίδι αποκρούει ξανά το πέναλτι. Και όταν έφτασε η ομάδα του Ορφέα Σουρωτήσε στα ημιτελικά, συγκεκριμένα με την ομάδα της Κορίνθου, εκεί απέκρουσε ο Ξεφτέρης δύο πέναλτι. Εντυπωσιακός είναι ο Ξεφτέρης, απόκρουσε αυτό το πέναλτι, ο Ξεφτέρης βγαίνει εκεί αλλά του γίνεται και φάουλ, έτσι το 2-0 παραμένει. Ο Ξεφτέρης εντυπωσιακός θα λέγαμε σήμερα, απόκρουσε αυτό το πέναλτι του Κατσαντώνη. Σας είπαμε και ο Κατσαντώνης είναι σπεσιαλίστα στα πέναλτι, αλλά βρήκε όμως ένα δύσκολο γκολκίπερ τώρα κάτω από τα δοκάρια. Έτσι ο Ξεφτέρης με εντυπωσιακό ρεφλέξ απομάκρυνε και παραμένει το 2-0. Είχε τη δυνατότητα η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης να μειώσει τη διαφορά στο 81ο προς το 82ο λεπτό, ενώ βαδίζουμε στο 83ο, αλλά ο Ξεφτέρης ο εντυπωσιακότατος σήμερα λέει όχι εκεί τον Κατσαντώνη και απομάκρυνε στο πέναλτι αυτό. Κόβεται από τον Σερασίδη. Έχουμε φάουλ εδώ που κάνει ο Καμαρίδης. Έτσι παίρνει ανάσες, αλλά έχει χτυπήσει σοβαρά θα λέγαμε ο νεαρός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όχι, τελικά σηκώνεται, δεν χρειάζεται να μπει ο γιατρός μέσα. Κάθε φορά που θα μπαίνει ο γιατρός μέσα έχει τίποτα, όχι, τελικά πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα, ναι. Μύτη. Διαπιστώνουμε ότι έχει ανοίξει η μύτη του. Για να δούμε, ναι, έρχεται κοντά μας, να δούμε, ναι, έχει ανοίξει η μύτη του όμως εδώ του Κατάγκα, γιατί τον είδαμε να σηκώνει, την μπάλα φτάνει όμως τώρα στον Ξεφτέρη και από εκεί στον Μακαρόνα τον Μύρωνα που έχει κάνει και αυτός αρκετά χιλιόμετρα στη σημερινή συνάντηση, ο Ζαρογιάννης τα ίδια, ο Τσομπανόπουλος που τα πήγε πάρα πολύ καλά στην αμυντική του γραμμή. Με τον Θεό τον Τάσο και τον Στεφανίδη από την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης ξεχωρίσαμε τον Καζατζίδη, τον έχουμε offside εδώ, ξεχωρίσαμε τον Καζατζίδη, στην αμυντική γραμμή τα πήγε πολύ καλά ο Πανούσης και στην προθυμένη γραμμή ήταν ο Κατσαντώνης μαζί με τον Νίτσι, τον Παναγιώτη, που τα πήγανε πάρα πολύ καλά για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης και με τον Στογιάννη να απομακρύνει. Πλέον πια το παιχνίδι έχει φτάσει στο 84ο λεπτό της συνάντησης. Θέλουμε 6 λεπτά για να ολοκληρωθεί και ο Κατάγκας έχει βάλει με βαμβάκι στη μύτη του για να συνεχίσει το παιχνίδι, μια και μοραγούσε. Μπάλα στον Καζατζίδη, αυτός ο παίκτης είναι το κάτι άλλο. Μας άρεσε σήμερα πάρα πολύ. Ο Θεός ο Τάσος αργά. Θα φτάσει μπάλα στο out. Τελικά όχι. Είναι στο out, λέει ο κύριος Καλόπουλος, καθώς συμβουλεύτηκε και τον κύριο Προδαφίκα. Εκπληκτικό σήμερα ο Ξεφτέρης με την επέμβαση αυτή που έκανε στο επιχείρημα του πέναλτι, μια και πλησιάσαμε στο 85ο λεπτό. Θέλουμε 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί η συνάντηση εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής, Ορφέας Σουρωτής με το Θερμαϊκό Θέρμης, προτάσμα της Α1 κατηγορίας του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου και το σκορ παραμένει στο 2-0. Μπάλα μάλλον θα έρθει επάνω μου, όχι, τελικά την προλαβαίνει ο κύριος Μάρκου ο παρατηρητής. Ενώ ξανασυνεχίζει εδώ βλέπουμε τον Κατάγκα, ο οποίος το μπαμπάκι που του έβαλε άνοιξε πιο πολύ η μύτη του. Έτσι η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης θα αγωνιστεί με 10 τώρα αυτή τη στιγμή, μια και παράσχει τις πρώτες βοήθειες ο κύριος Κουμάρας στον Κατάγκα. Ο Κατάγκας, για να δούμε, είναι πολύ κοντά μας εδώ, να σηκωθούμε λίγο για να δούμε τι ακριβώς έχει. Ναι, αιμορραγεί συνέχεια η μύτη του. Μπάλα στην κατοχή τώρα για τον Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης θέλει να περάσει πάσα, δούμε την προλάβει. Όχι, αν είναι δυνατόν, δεν την πρόλαβε παρά λίγο να βρήκε ένα σίδερο που έχει εδώ πέρα. Ο Παναγιωτίδης τελικά το απέφυγε. Μπάλα στην κατοχή τώρα από τη δεξιά πλευρά με τον Καμαρίδη. Ο Καμαρίδης θα βγάζει τον Παπαδόπουλο. Όχι, προτιμάει να έχει κατοχή. Κάνει την προσπίση στον Καραμαλή, τον Μπάμπη. Αυτός αλλάζει και βγάζει για τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης περνάει πολύ ωραία πάσα για τον Παρασκευόπουλο. Παρασκευόπουλος κάνει τη σέντρα. Έχουμε το γκολ, το γκολ φίλες και φίλοι, γκολ 3-0 εκεί φίλες και φίλοι με τον Ζαρογιάννη. Εντυπωσιακή σέντρα από τον Παρασκευόπουλο, βρήκε ακάλυπτο τον Ζαρογιάννη και αυτός με καρφωτή κεφαλιά παραβιάζει την εστία του Τσιτηρίδη κάνοντας το 3-0. Εντυπωσιακό γκολ από τον Ζαρογιάννη στο 86ο λεπτό της συνάντησης. 3-0 το σκορ. Εντυπωσιακό παιχνίδι στη σημερινή παρουσίαση και από τις δύο ομάδες, και από την ομάδα του Ορφέα αλλά και από την ομάδα του Θερμαϊκού. Στο 1-0 η ομάδα του Θερμαϊκού πίεσε για να ισοφαρίσει, έχασε
κάνα δύο αξιόλογες ευκαιρίες με τον Νίτσι. Δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει το παιχνίδι και στο 45ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου είχε ένα καλό σου τον Νίτσι, όταν η μπάλα απομάκρυνε ο Ζαρογιάννης και στη συνέχεια πέρασε από το δεξί του κάθετο δοκάρι. Αλλά τώρα όμως στο 2-0 εκεί η ομάδα του Θερμαϊκού θέρμισε, κέρδισε το πέναλτι, το προσπάθησε να το, μάλλον το επιχείρησε να το εκτελέσει ο Κατσαντώνης, αλλά ο εντυπωσιακός Ξεφτέρης του είπε όχι, καθώς απομάκρυνε. Και τώρα η ομάδα του Ορφέα Σουρωτή στην ξαφνική αντεπίδεση, αυτή η παλιά από τον Παρασκευόπουλο. Ο Παρασκευόπουλος έβγαλε τη σέντρα από την αριστερή προς δεξιά πλευρά. Βρέθηκε ο Ζαρογιάννης στην πορεία της μπάλας και μετέτρεψε το, με το κεφάλι του το 3-0. Τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι με την προσπάθεια που κάνει ο Παναγιωτής για το Θερμαϊκό Θέρμης. Εντυπωσιακός και ο Θερμαϊκός Θέρμης, μας άρεσε πάρα πολύ. Ωραία ομάδα. Περνάει όμως εδώ φάουλο. Έχουμε, όχι, αφήνει ο κύριος Καλόπουλος. Τέλος πάντων, εγώ κλείνω τα μάτια μου, αν είναι δυνατόν. Κάνει φάουλ επάνω στην προσπάθεια εκεί που έβγαινε απειλητικά ο Σούβλαντης. Και τώρα στο προσκήνιο η ομάδα του Ορφέα που περνάει πάσα για τον Παρασκευόπουλο. Παρασκευόπουλος περνάει για τον Ζαρογιάννη. Ζαρογιάννης τώρα κόβεται. Πάει μπάλα όμως εδώ τώρα γρήγορα για τον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδης σε βγάζει πάσα για τον Κατσαντώνη. Κατσαντώνης κάνει το άνοιγμα για να βρει τον Σούβλαντζή. Ο Θεός, ο Παπαδόπουλος, ο Θεόδωρος κόβει μπάλα. Θα καταλήξει από την αριστερή πλευρά στο 28ο λεπτό της συνάντησης και το σκορ εδώ, φίλες και φίλοι, γίνεται 3-0. Ενώ η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης στο 81ο λεπτό έχασε πέναλτι με τον Κατσαντώνη όταν απομάκρυνε ο γκολκίπερο Ξεφτέρης. Καζαντζίδης, μια ολόκληρη ομάδα είναι για τον Θερμαϊκό Θέρμης. Εντυπωσιακός παίκτης του Θερμαϊκού Θέρμη ο Καζαντζίδης. Και τον Θεό τον Τάσο. Τώρα πλησιάζουμε στη λήξη του παιχνιδιού, καθώς θέλουμε λιγότερο από 1,5 λεπτό για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Πανούσης θέλει να βγει τώρα στον επιθετικό τομέα για την ομάδα της Θέρμης. Θέλει και περνάει στον Κατσαντώνη, κόβει όμως ο Στεφανίδης. Η μπάλα θα φτάσει στον Κατάγκα που έχει ανοίξει μύτη του και συνεχίζει ξανά το παιχνίδι. Με βαμβάκι πάλι στη μύτη, η μπάλα θα φτάσει στον Μύρονα το Μακαρόνα, κόβεται από τον υπέροχο, θα λέγαμε, Καζαντζίδη. Πανταχού παρόν αυτός, πάνω κάτω τρέχεται. Ενώ ο Καζαντζίδης τα λέει εκεί με τον Κατσαντώνη. Έχουμε φτάσει αισίως στο 81ο λεπτό της συνάντησης και ο Θεός ο Τάσος είναι εδώ που θα πάρει τώρα για να εκτελέσει το πλάγιο στον Καμαρίδη. Καμαρίδης, Θεός Τάσος. Θεός Τάσος ψύχρεμα γυρίζει πίσω για τον Τσομπανόπουλο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μάρκο τον παρατηρητή. Κύριε παρατηρητά, να μας πείτε πώς είδατε το σημερινό παιχνίδι και τις εντυπώσεις από τον αγώνα αυτό. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλό και από τις δύο ομάδες. Στα αθλητικά πλαίσια μπορούμε να πούμε. Λίγο άτυχη από ό,τι βλέπω να είναι η Θέρμη στο παιχνίδι, αλλά πιο ουσιαστική η Σουρωτή. Και από ό,τι βλέπω θα πάρει το παιχνίδι καθαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε το παιχνίδι. Ακούσαμε τον παρατηρητή του παιχνιδιού, τον κύριο Μάρκο, τι δήλωσε για το σημερινό παιχνίδι. Έγινε η σέντρα. Απομακρύνει όμως ο Στεφανίδης για το Κατσαντώνης εδώ. Ζητάει κάποια παράβαση, αλλά είναι λίγο αδύνατο για να δώσει τώρα ο Καλόπουλος και δεύτερο πέναλτι, καθώς ήταν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Όχι, ναι, στο ημικύκλιο κοντά. Και η μπάλα θα φτάσει τώρα στον Τσομπανόπουλο. Τσομπανόπουλος με τον Μύρονας και πραγματικά ο κύριος Καλόπουλος σφυρίζει τη λήξη ακριβώς με το 90 της συνάντησης. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ορφέα Σουρωτής επί του Θερμαϊκού Θέρμης με 3-0 χάρη στα τέρματα που επιτευχθήκαν στο 1 λεπτό από τον Μύρονα το Μακαρόνα. Στη συνέχεια στο 81 έκανε το 2-0 ο Παρασκευόπουλος και έκλεισε το σκορ στο 86ο λεπτό της συνάντησης ο Ζαρογιάννης. Φίλες και φίλοι, από το Στέλιο Ζαφυρίου που ήταν στην περιγραφή εδώ, σας ευχόμαστε ένα χαρούμενο απόγευμα. Καλά να περνάτε και τα λέμε τη Δευτέρα στο ράδιο Φωνή της Τούμπας στο 105,5 την εκπομπή του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου. Φίλες και φίλοι, από εδώ από το γήπεδο, σας ευχόμαστε καλά να περνάτε. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, τελείωσε το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Σουρωτής. Τελικό αποτέλεσμα Ορφέας Σουρωτής με την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης στο 3-0. Από το Στέλιο Ζαφυρίου που ήταν στη σημερινή περιγραφή στο γήπεδο της Σουρωτής, σας ευχόμαστε ένα χαρούμενο απόγευμα. Καλά να περνάτε και γεια σας. Φέρ' το ραδιόφωνο ρε!